Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζοντας την διμερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων των έργων του ΕΠΕΕΚ 2000-2008, με την ανοιχτή σημερινή εκδήλωση, θέλω καταρχήν να καλωσορίσω την εκπρόσωπο της ΕΕΔ ΕΠΕΕΚ, την κυρία Αριστεία Ρέκα, για την τιμή που μας έκανε να έρθει και να συμμετάσχει στην παρουσίαση των έργων του ΕΠΕΕΚ, με τα οποία ασχολήθηκε επί μακρόν στην Αθήνα. Η κυρία Ρέκα έχει έρθει αρκετές φορές στο ΤΕΗ μας και μας έκανε την τιμή να μας υποδείξει, δώσει οδηγίες και διορθώσει κατά τη διάρκεια των ελέγχων που, σύμφωνα με τα προγράμματα και τις προσκλήσεις, γίνονται κατά καιρούς. Θέλω επίσης να σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του ειδικού γραμματέα του ΕΠΕΕΚ, κυρίου Ευάγγελου Κοντογιάννη, ο οποίος μας διαβίβασε τις ευχαριστίες για την πρόσκληση την οποία απευθύναμε στον ίδιο. Δεν μπορεί λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων να έρθει και μας εύχεται στα νέα προγράμματα ΕΔΒΜΗ να συμμετάσχουμε με την ίδια ενάργεια και πρόθεση με την οποία συμμετείχαμε εμείς ως εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό στα προηγούμενα έργα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είναι εθνικός εκπρόσωπος σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα ECTS. Έχει εκλεγεί επανειλημμένος αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Ένωσης Ενωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ένωσης EuroShag και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας που επεξεργάστηκε τη διακήρυξη της Μπολόνια. Επίτιμος καθηγητής σε μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού και επιστημονικός υπεύθυνος του θερινού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που χρηματοδοτείται από την ΕΕΕ και οργανώνει ετησίως στην Πάτρα από το 2003 μέχρι σήμερα το θερινό Πανεπιστήμιο σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Είναι πρόεδρος του ΤΕΗ Πάτρας, ο κύριος Σωκράτης Καπλάνης, παρακαλείται να απευθυνθεί στην συνάντηση αυτή. Καλωσορίζω την εκπρόσωπο της ΕΕΔ του ΕΠΕΑΕΚ, την κυρία Ρέκα. Χαίρομαι που θα μείνει στις εργασίες εδώ και ευελπιστώ σε γόνιμη συνεργασία από την μεταφέροντας τη δικιά της εμπειρογνωμοσύνη για την νέα συνεργασία που θα έχουμε κάτω από ένα νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αυτό που έχετε ακούσει, το επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διαβίου μάθησης, του οποίου τις πρώτες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων τις έχετε ήδη λάβει. Σήμερα θα πρέπει να είμαι πιο ευγενικός σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό και όχι τόσο κριτικός. Συνηθίζω να είμαι, γιατί αν δεν κάνετε κριτική, δεν θα βελτιωθεί το σύστημα ποτέ. Πρέπει να γνωρίζουμε τα ασθενή μας σημεία. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνεργάτες και φοιτητές μας, αυτό που μπορώ να πω είναι πρώτον να σας ευχαριστήσω που συνεργαστήκατε στην επιτέλεση ενός έργου ή διαφόρων έργων, αλλά του ολοκληρωμένου έργου κάτω από τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΠΕΑΕΚ. Το ασθενές σημείο είναι ότι το ΕΠΕΑΕΚ
δεν σχεδιάστηκε με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά σχεδιάστηκε από την αρχή, από το Υπουργείο Παιδείας, με βάση αυτά που γνώριζε, με βάση τις απαιτήσεις ή την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Χαρακτηριστικό όμως είναι ότι συμμετείχε σε προγράμματα η μεγίστη πλειοψηφία του εκπαιδευτικού προσωπικού, πολλά μέλη του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και αρκετοί φοιτητές. Σε προγράμματα μάλιστα εισαγωγής νέων τεχνολογιών, ειδικότερα, και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, οι φοιτητές που συμμετείχαν πραγματικά αφομοίωσαν νέες τεχνολογίες και απέκτησαν μεγάλη εμπειρία. Διότι οι φοιτητές, η συμμετοχή των φοιτητών στην πρακτική άσκηση, ούτως ή άλλως είναι θεσμοθετημένη. Θα πρέπει στο εξής να αποδείξουμε ότι αυτή η πρακτική άσκηση, η πρόταση δηλαδή την οποία θα υποβάλλουμε, θα είναι πραγματικά καινοτόμα όμως. Είχαμε από το ΕΠΑΕΚ μεγάλη ικανοποίηση στο ότι χρηματοδότησε ένα μεγάλο εργαλείο της εκπαίδευσης και για τους διδάσκοντες και για τους διδασκόμενους, είναι οι βιβλιοθήκες. Και η μετατροπή τους από απλές δανειστικές βιβλιοθήκες σε σύγχρονα εργαλεία, σε σύγχρονους χώρους πληροφόρησης, συνεργασίας, από κοντά και από μακριά. Έτσι λοιπόν είχαμε στο ΤΕΙ Πάτρας καινοτόμα τέτοια πακέτα και προϊόντα της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσετε με το ίδιο κέφι, ανατρέποντας την παραδοσιακή αντίληψη, να συνεισφέρεται σε μία σύγχρονη εκπαίδευση και σύγχρονες μορφές. Η πρακτική άσκηση, βέβαια, από μόνη της δεν λέγει τίποτα, αν ήταν έτσι σχεδιασμένη. Το ΕΠΑΕΚ συνεισέφερε από την αρχή στο σχεδιασμό, γεια σας, χρηματοδοτώντας και τα γραφεία σταδιοδρομίας στην αρχή, διασύνδεσης μετέπειτα. Η καινοτομία που εισήχθη και η κεφαλαιοποίηση του αγαθού, των αγαθών ή των προϊόντων είναι ένας στόχος μας. Και θεωρώ ότι η αξία των συναντήσεων αυτών είναι μεγάλη όταν προσπαθούμε να δούμε καθαρά μετρήσιμα το αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να το εντάξουμε θεσμικά, οργανωτικά, λειτουργικά στις διαδικασίες ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Διότι αλλιώς, διαφορετικά, γιατί να γινόταν αυτή η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση γίνεται όταν επενδύεις και συνεχίζεται το αποτέλεσμα και βελτιώνεται το ίδρυμα. Χωρίς μια τέτοια πολιτική αντίληψη δεν χρειάζεται να σπαταλάμε τα χρήματα, διότι τότε θεωρείται σπατάλι. Χρηματοδοτείς κάτι το οποίο δεν σου αφήνει τίποτα ως κεφαλοποιήσιμο. Βεβαίως, στα πλαίσια αυτά, κανείς μπορεί να δει ως αποτέλεσμα τα 7 νέα τμήματα τα οποία ιδρύθηκαν. Τμήματα για τα οποία, στα οποία υπάρχουν συνεχώς προβλήματα. Τα τμήματα διεύρυνσης, ιδιαίτερα αυτά των παραρτημάτων. Και όπως έλεγα χθες, πραγματικά υπάρχει πολιτική ευθύνη όταν ιδρύεις ένα τμήμα από την αρχή να έχεις εγγυηθεί την υποδομή ή τις υποδομές, τους πόρους τους ανθρώπινους, το επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό, δυναμικό,
και όχι κατόπιν μετά τη λήξη του προγράμματος να αφίεται στην τύχη του. Διότι το σύστημά μας καθίσταται χαοτικό. Τότε τα τμήματα θα κλείσουν. Και είναι αυτό που σας έλεγα, το αποτέλεσμα πρέπει να κεφαλαιοποιείται και να συνεχίζεται το θετικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν χθες εξήγηλα μία πολιτική την οποία θα εφαρμόσουμε σε αυτό και την Τρίτη με τον ειδικό γραμματέα πηγαίνοντας στην Αθήνα και συνεργαζόμενος θα του κοινοποιήσω μετά από τη συνεργασία που θα έχουμε και με την κυρία Ρέκα για κάποια τρέχοντα ζητήματα της νέας προκήρυξης και την πρακτική διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί. Όχι τα απλά θεωρητικά της ιδέες. Γιατί οι ιδέες έχετε όλοι. Λέμε να γίνει, θα γίνει. Αυτά στην διοίκηση δεν λένε τίποτα. Θα πρέπει να καταθέσει σχέδιο εφαρμογής, το οποίο να είναι αποδεκτό δημοσιονομικά. Δηλαδή να επιτρέπεται από τον νόμο και τις διατάξεις. Εγώ λοιπόν πραγματικά εκτιμώ ότι τα αποτελέσματα δίδουν στο ΤΕΙ ένα κεφάλαιο εκκίνησης για το νέο πρόγραμμα. Και αυτό που δίδουν, κυρία Ρέκα, ξέρετε, είναι όλο αυτό το επιστημονικό και νέο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο εκπαιδεύτηκε σε αυτή τη νέα αντίληψη. Και εκπαιδεύτηκε τυχαία βέβαια, δεν ξέρει κανείς και πώς όλοι αυτοί βρεθήκαμε πέραν από το επιστημονικό προσωπικό του ΤΕΙ, το όλον αυτό το σύνολο που ήρθε, το ανατέθηκε έργο κτλ. Κτλ. Και γαλουχήθηκε κάτω από μια άλλη αντίληψη φυσικού αντικειμένου, περιγραφών, παραδοτέων, του συστήματος ποιότητας και αξιολόγησης της κάθε φάσης όπως περιγράφεται. Πώς θα πρέπει να περιγραφεί. Και με το νέο πρόγραμμα θα εκπαιδευτεί και στο auditing. Διότι κακώς μέχρι τώρα το Υπουργείο Παιδείας, από τότε που και εγώ ήμουν ειδικός γραμματέας, δεν λέω για το Υπουργείο Παιδείας τώρα, μην νομίζετε, αν λέμε Υπουργείο Παιδείας, λέω το Υπουργείο Παιδείας της σημερινής κυβέρνησης. Δεν σκέφτηκε να εκπαιδεύσει τα στελέχη του πώς να αντιμετωπίζουν τους ελεγκτές. Όχι να τους αντιμετωπίζουν face to face, αλλά με διαδικασία. Να τους εκπαιδεύσει το τι πρέπει να κάνουν εκ των προτέρων. Πέρα από τον ιδρυματικό υπεύθυνο. Διότι ένα πρόγραμμα δεν στηρίζεται μόνο σε έναν άνθρωπο. Υπάρχει διαχείριση. Υπάρχει ιεραρχία. Αυτά λοιπόν τα καινούργια και όλες αυτές τις εμπειρίες τις οποίες είχαμε θα πρέπει, όπως είπα, αφού τις εκτιμήσουμε, να τις θέσουμε επιτάπητος για τις νέες προκηρύξεις τις οποίες επεξεργαζόμαστε. Φαντάζομαι ότι μερικοί δεν θα θέλουν να ενταχθούν. Φαντάζομαι ότι μερικοί θα θέλουν πάντα να κάνουν την κριτική. Εγώ όμως πιστεύω ότι η πλειοψηφία αυτής της κοινότητας περιμένει το νέο πρόγραμμα και όχι μόνο αυτής της πράξης, αλλά και τα νέα προγράμματα σπουδών με τις νέες τεχνολογίες, τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, την έρευνα και τα μεταπτυχιακά να χρηματοδοτηθούν άμεσα. Διότι το ΤΕΙ, αλλά και τα άλλα ΤΕΙ και όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, πανεπιστήμια και ΤΕΙ, αν δεν χρηματοδοτηθούν από το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο έχει καθυστερήσει, προφανώς χωλαίνουν στο να φτάσουν τους στόχους τους. Τους συναδέλφους λοιπόν, οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν σε αυτή τη νέα φάση που ξεκινάει, στο νέο πρόγραμμα. Τους καλώ σε εβδομαδιαία βάση, αφού συνεισφέρουν στις τέσσερις πράξεις οι οποίες ξεκινούν και τις οποίες τώρα συντάσσουμε, να προετοιμαστούν και για τις νέες προκηρύξεις. Το τι περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα, όλοι το γνωρίζετε από το δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας. Δεν μένει παρά να σκεφτείτε τι το κάθε τμήμα ενδιαφέρεται να πράξει στις νέες ενέργειες, στις νέες πράξεις που θα ανακοινωθούν.
Η θέση δική μας είναι να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το δε ανθρώπινο δυναμικό που συμμετείχε μέχρι τώρα, όπως είπα, στο ΕΠΑΕΚ, με την εμπειρία που είχε, που έχει λάβει, μαζί με το άλλο διοικητικό προσωπικό του ΤΕΗ, σίγουρα θα πλαισίωσει πακέτα εργασίας ως εμπειρογνώμονες πλέον, να προωθήσουν μέρη των νέων πράξεων. Οι φοιτητές μας θα πρέπει να ενταχθούν στις νέες πράξεις, ενεργά. Οι πράξεις, βλέπω τον υπεύθυνο τώρα εδώ, αλλά όλοι έχετε ακούσει, οι πράξεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας θα επενδυθούν στο νέο ανθρώπινο δυναμικό, στους φοιτητές, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται για καινοτόμες ενέργειες που θα προωθήσουν. Εκεί θα κατευθυνθούν τα κονδύλια. Και όχι σε δίθεν μαθήματα τα οποία θα γίνονται, αλλά σε πραγματικά επενδυτικές πράξεις που θα δίδουν μετρήσιμα ωφέλη. Ομοίως και τις άλλες πράξεις. Συγχρόνως πρέπει να σας πω ότι συζητώντας μαζί σας, οι διαγωνισμοί μεταξύ των φοιτητών, δηλαδή τα βραβεία αριστείας τα οποία θα δίδονται, τόσο για τις καλύτερες πρακτικές, ανά εξάμηνο ή έτος, θα το σκεφτούμε, όσο και για τις καινοτομίες, ευρεσιτεχνίες κτλ., θα είναι γεγονός. Διότι αλλιώς θα φτάσουμε ξανά να έχουμε ένα καταναλωτικό σύστημα. Δεν θέλω να κάνω λόγο λοιπόν για το νέο πρόγραμμα. Θα έρθει ο καιρός. Εγώ ευχαριστώ για τη βοήθεια που έδωσε η ΕΕΔ του ΕΠΑΕΚ όλο αυτόν τον καιρό και για την κατανόηση που είχατε όλοι. Σας ξέρω άλλωστε χρόνια εκεί επάνω. Διότι με συμπάθεια βλέπατε τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τα οποία δεν ήταν προβλήματα που θελήσαμε να τα δημιουργήσουμε, αλλά δημιουργήθηκαν λόγω ελλείψεων ή κενών. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εκ μέρους του Ιδρύματος και εύχομαι και εσείς από την πλευρά σας πλέον να ανταποκριθείτε για να δώσετε και οδηγίες για τα παρετέρω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα μιλούσε ο Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού, ο κύριος Χατζηπροκοπίου. Με ενημέρωσε ότι λόγω ενηλυμένων υποχρεώσεων είναι αδύνατον να παρευρίσκεται εδώ, επιβεβαιώνοντας έτσι την πραγματική ουσία των λόγων του Χριστού μας, που είπε «Μη μεριμνάτε δια το αύριον». Με άλλα λόγια, είναι πολύ δύσκολο να προγραμματίσετε το αύριο. Θα συνεχίσουμε με τον επόμενο ομιλητή, που είναι ο υποφαινόμενος. Το ΤΕΗ Πάτρας, κατόπιν οδηγιών του ΕΠΕΕΚ από την Αθήνα, ανέλαβε το μικρό έργο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των έργων του ΕΠΕΕΚ από το 2000 μέχρι το 2008. Στα πλαίσια αυτής της υλοποίησης, οργανώνουμε αυτή την διημερίδα και διαχέουμε τα αποτελέσματα μέσω πολλαπλών ενεργειών, όπως διαφήμιση, CD, έντυπο υλικό, καθώς και τον οδηγό, ο οποίος βρίσκεται έξω και θα σας δοθεί αυτές τις μέρες. Όλοι γνωρίζουμε για το επιχειρησιακό πρόγραμμα που αποκαλούμε συντομογραφικά ΕΠΑΕΚ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το λεγόμενο ΕΤΠΑ, και από εθνικούς πόρους. Κατά μέσο όρο ήταν 75% η συμμετοχή των ευρωπαϊκών κονδυλίων και 25% των εθνικών πόρων. Στα πλαίσια αυτά, το συνολικό έργο που αναλάβαμε έφτανε σε ύψος 17 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβανομένων και των έργων ΕΤΠΑ.
Μία σειρά από δράσεις οι οποίες έγιναν αφορούσαν τη διεύρυνση, με άλλα λόγια τη δημιουργία 7 νέων τμήματων στο Αίγιο, την Αμαλιάδα, τον Πύργο και φυσικά και στην Πάτρα των 2 τμήματων, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν όχι μόνο για την αρχική δημιουργία τους, αλλά και για την επί τετραετία περίπου λειτουργία τους. Ανέλαβε δηλαδή το ΕΠΕΕΚ ένα τμήμα των λειτουργικών εξόδων που είχαμε σε αυτά τα νέα τμήματα. Η διεύρυνση από τα 17 εκατομμύρια ευρώ ανήλθε στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Με άλλα λόγια, ήταν λίγο παρακάτω από τα μισά. Και θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, αλλά και από το ΤΕΙ Πάτρας, ώστε να λειτουργήσουν ομαλά τα τμήματα με ένα αρκετά περιορισμένο κονδύλι, το οποίο αναγνωρίζουν όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με την λειτουργία, την καθημερινή σε ετήσια βάση των νέων τμήματων. Η έρευνα ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το ΤΕΙ. Αναφέρθηκε χθες ο πρόεδρος, λεπτομερώς. Απλά θα σας πω ότι χρηματοδοτήθηκε με 700.000 ευρώ και παρήγαγε σπουδαία αποτελέσματα με δεκάδες εργασίες από όλα τα τμήματα που ενεπλάκησαν και τις ομάδες εργασίας οι οποίες συστήθηκαν τόσο από προσωπικό εκπαιδευτικό του ΤΕΙ μας, όσο και σε συνεργασία με υποψήφιους διδάκτορες και με μέλη των πανεπιστημίων της Ελλάδος και του εξωτερικού. Πανεπιστημιακό ίδρυμα χωρίς βιβλιοθήκη, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν γίνεται. Γι' αυτό και δόθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΚ μεγάλο βάρος στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της βιβλιοθήκης με 1 εκατομμύριο περίπου ευρώ για την απόκτηση σειράς βιβλίων, σειράς τίτλων και εγκατάσταση εξοπλισμού, για τα οποία θα σας μιλήσει ο ιδρυματικός υπεύθυνος αμέσως μετά. Η πρακτική άσκηση, το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΤΕΙ μας και των αποφύτων μας, χρηματοδοτήθηκε με 1,8 περίπου εκατομμύρια ευρώ και έδωσε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες φοιτητές να βρουν θέσεις πρακτικής εξάσκησης, χρηματοδοτούμενοι οι εργοδότες τους από το πρόγραμμα. Μία άλλη παρέμβαση σημαντική του ΕΠΕΕΚ εστιάστηκε στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών. Και γι' αυτά μιλήσαμε διεξοδικά χθες. Σήμερα θέλω να πω ότι χρηματοδοτήθηκαν με 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου για να εισαχθούν νέα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών, να εισαχθούν νέες μεθοδολογίες και να δημιουργηθούν αρκετά εκπαιδευτικά βοηθήματα. Ένα τμήμα που νομοθετικά έχει λήξει ήταν και το πρόγραμμα σπουδών επιλογής, το οποίο λειτουργήσε και όταν καταργήθηκαν τα προγράμματα σπουδών επιλογής με απόφαση του Υπουργείου, αφού έδωσε τα σχετικά πτυχία, έκλεισε. Η επίπτωση που είχε στην τοπική κοινωνία ήταν αρκετά μεγάλη, μια και στελεχώθηκαν αρκετές εταιρείες λόγω του θέματος του προγράμματος σπουδών επιλογής που αφορούσε την οργάνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση ανήλθε στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Στη συνολική δράση του ΕΠΕΕΚ προσθέθηκαν και μικρότερες εμβέλειας δράσεις και μικρότερου προϋπολογισμού, συνολικά 500.000 ευρώ, που αφορούσαν επιχειρηματικές ιδέες, καινοτομίες, καθώς και το θέμα της ισότητας των φύλων με την εισαγωγή μαθημάτων για την εκπαίδευση των φοιτητών, αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας σχετικά με αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να τονίσω, γιατί είχα παραστεί και στην ημερίδα που έκανε το Πανεπιστήμιο, ότι η χρηματοδότησή μας σε σχέση με το Πανεπιστήμιο ήταν πάρα πολύ μικρή. Εμείς μιλάμε για 17 εκατομμύρια ευρώ την οκταετία, ενώ το Πανεπιστήμιο λειτουργούσε με πολλά εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το έργο που παρήχθη
ήταν δυσανάλογα μεγάλος προς το ύψος της χρηματοδότησης και θέλω να ευχαριστήσω όλο το εκπαιδευτικό διοικητικό προσωπικό που ασχολήθηκε με την υποστήριξη των έργων ΕΠΕΑΕΚ. Από αυτόν τον πίνακα, όπου θα δείτε τα ονόματα των, αν όχι όλων, τουλάχιστον των περισσότερων ιδρυματικών και επιστημονικών υπευθύνων, βλέπετε ότι μεγάλος αριθμός είναι 42 αυτά τα ονόματα και ίσως να μου έχουν διαφύγει και άλλα, που ασχολήθηκαν με τη θέση είτε του ιδρυματικού είτε του επιστημονικού υπευθύνου για να φέρουν σε πέρας το έργο. Σημειωτέων ότι οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις ήταν χωρίς αμοιβή. Δεν μιλώ για τα πακέτα εργασίας, μιλώ για τις εξοφίτσιο αμοιβές. Όλοι εμείς μάλλον που συμμετείχαμε στα έργα, είχαμε σαν σημείο αναφοράς τον ειδικό λογαριασμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη του ειδικού λογαριασμού, τα οποία επιφορτίστηκαν να φέρουν σε πέρας την γραφειοκρατική λειτουργία και την οικονομική εκτέλεση των έργων. Επίσης, στα στελέχη αυτά που βλέπετε στον πίνακα, είναι και άλλοι συνεργάτες, τους οποίους περιληπτικά αναφέρω ως επισυμβάση για τη διοικητική υποστήριξη. Αρκετοί από αυτούς έγιναν και μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΤΕΙ και συνεχίζουν να βοηθούν από τις καινούργιες θέσεις τους στην εκτέλεση της αποστολής του ΤΕΙ. Ναι, σαφώς, δεν το είχα βάλει. Το έχει φάει ο δαίμον του ψέ, γιατί την ώρα που τα έγραφα πέσανε, του ηλεκτρικού, γιατί την ώρα που τα έγραφα πέσανε όλα. Έτσι, ειλικρινά απολογούμε, πέσανε τα ρεύματα τρεις φορές και δεν ξέρουμε τι σώθηκε ή τι δεν σώθηκε και γι' αυτό έχω κρατήσει μόνο αυτά τα 4 slides. Σαφώς, η κυρία Παπα-Νικολοπούλου βοήθησε πάρα πολύ και όχι μόνο αυτό, αλλά συνέτεινε και στο έργο δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων με την πολύτιμη εμπειρία της και τις συμβουλές της προς την κυρία Μπόμπα, η οποία τράβηξε όλο το φόρτο της επεξεργασίας των ενεργειών που έπρεπε να γίνουν. Προσωπικά απολογούμε στην Παναγιώτα. Έτσι, υπήρχε πρόθεση. Αυτά τα έργα των 17 εκατομμυρίων ευρώ περίπου δεν είχαν ως αποτέλεσμα την ωφέλεια μόνο του προσωπικού του ΤΕΙ, του διοικητικού προσωπικού ή και την επίτευξη εξοπλισμών κλίμακος. Είχαν σαν αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που ατομικά το κάθε έργο και ο κάθε ιδρυματικός υπεύθυνος έβαζε μέσα στην πρόταση ή στα τεχνικά δελτία. Παραδείγματος χάρη, τα προγράμματα διεύρυνσης λέγαμε ότι θα ωφελήσουν, ας πούμε, 900 φοιτητές στο Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού. Αυτό έπρεπε να μπει ως διακριτό μέγεθος, ώστε να υπάρχει, εν σχέση με τον προϋπολογισμό, και μία άμεση ωφέλεια, αυτή δηλαδή που στη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος ωφελούνται και ήσαν 250 φοιτητές το χρόνο, δηλαδή 900 περίπου φοιτητές, την τετραετία λειτουργίας. Όμως, αυτό έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις. Έγινε κεφαλαιοποίηση μετά, αυτό ακριβώς που ανέφερε και χθες και σήμερα ο Πρόεδρος, μιας αρχικής επένδυσης, μιας χρηματοδότησης τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από το ελληνικό δημόσιο, η οποία επένδυση ήταν 7 εκατομμύρια, ωφέλησε μεν τους 950 φοιτητές, τους 7 καθηγητές περίπου που προσλήφθηκαν και το διοικητικό προσωπικό που ασχολείται. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτή μόνο η ωφελημένη, γιατί έχει ένα βάθος χρόνου η λειτουργία αυτού του τμήματος και κατά συνέπεια και οι επιπτώσεις των αποφύτων με την εργασία τους και με την αποδοχή τους από την τοπική κοινωνία και ευρύτερα από τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό έχουν πολλαπλασιαστικά ωφέλη.
Αυτό είναι και το μεγάλο επίτευγμα των δράσεων του ΕΠΕΕΚ. Συνεπώς, όταν λέμε για ωφελημένους, δεν μιλάμε για έναν αριθμό 7, 8, 9 χιλιάδων φοιτητών και αυτών που λαμβάνουν από τη βιβλιοθήκη ή από οτιδήποτε άλλο τις ωφέλειες τις άμεσες, αλλά μιλάμε για πολύ μεγάλη κεφαλαιοποίηση, για πολύ μεγάλη επίπτωση, επένδυση, και δεν θα ήταν άστοχο να πω ότι μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες, αν θέλετε, ωφελημένους. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Παρά τις όποιες δυσκολίες που συζητήσαμε εξονυχιστικά χθες και για τις οποίες θα λάβετε γνώση μέσω των πρακτικών που θα βοηθήσουν να γίνει μια ζύμωση τόσο σε επίπεδο αρχών του ΤΕΗ όσο και σε επίπεδο της κεντρικής διοίκησης του ΕΠΕΕΚ και από εδώ και πέρα ΕΔΒ1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, επιχειρησιακό πρόγραμμα διαβίου μάθησης. Πέρα από αυτό, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας για την εκτέλεση αυτών των έργων, για την συνεργασία που είχαμε, πάντοτε με ένα μόνο σκοπό. Πώς θα ωφεληθούν τα παιδιά και οι πολίτες από την δική μας ατομική δράση μέσω του συλλογικού φορέα που λέγεται ΤΕΗ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε μία μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα. Θα θέλαμε να κλείσει η κυρία Ρέκα την εκδήλωση αυτή. Έτσι θα μετακινηθεί η ομιλία των ιδρυματικών υπευθύνων πιο πριν. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Βοβιάτση. Καλά. Ναι, απλά το βάζουμε μπρος ώστε να μπορέσει η κυρία Ρέκα να κλείσει και να μείνουμε με τις όποιες παρατηρήσεις της. Το έργο αυτό ήταν το πιο μικρό στη διεύθυνση. Αφορούσε τα δύο νέα τμήματα, το ένα στο Αίγιο, το οπτικής οπτομετρίας, και το δεύτερο στο πύργο, μουσιολογίας, μουσιογραφίας της χειρίας μου εκθέσεων. Περιλάμβανε, νομίζω, 12 υποέργα που αναφέρονται. Είναι ακόμα σε φάση υλοποίησης όσον αφορά τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη. Έχουμε μέχρι τέλος Μαΐου τις συμβάσεις της γραμματιακής υποστήριξης. Μετά, βέβαια, έχουμε το χάος όσον αφορά τη λειτουργία των γραμματιών των τμήματων. Δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα ακόμα. Μέσα από αυτό το έργο, το σύντομο βέβαια, γιατί φτάσαμε στην τελική φάση του χρηματοδότησης από το ΕΠΕΕΚ, δεν ολοκληρώθηκε η λειτουργία και η οργάνωση αυτών των τμήματων, μόνο ένας χρόνος λειτουργίας τους καλύφθηκε. Ο προϋπολογισμός, αν έχω κάποια στοιχεία, του έργου αρχικά ήταν στα 880.000 ευρώ, κλείνουμε, νομίζω, γύρω στα 541.000 ευρώ, στα 2/3 περίπου του αρχικού προϋπολογισμού. Η απώλεια, ας το πούμε έτσι, αυτή μπορούσε να εξηγηθεί από το ότι τα χρονικά περιθώρια υλοποίησης του ήταν πολύ στενά. Αρκεί να αναφέρω, δηλαδή, ότι ξεκίνησε το έργο αυτό το Σεπτέμβριο, 1η Σεπτεμβρίου του 2007, και μέχρι τον Απρίλιο δεν είχε πληρωθεί ούτε ένα ευρώ. Ήταν κάποια φάση της λειτουργίας και του ειδικού λογαριασμού στην διεκπαιρέωση των υποέργων προμηθειών, στην έκδοση των, στο να διεγερθούν οι διάφοροι διαγωνισμοί, και έτσι τα περιθώρια που είχαμε μετά να απορροφήσουμε όλο το ποσό ήταν περιορισμένα χρονικά. Οι ωφελούμενοι, βέβαια, και ήταν κυρίως οι φοιτητές. Μιλάμε για τους φοιτητές των δύο πρώτων εξαμήνων, για τα δύο τμήματα. Βέβαια, παρήχθησαν κάποια πράγματα, σαν παραδοτέα τα οποία αναφέρονται. Φυσικά, θα μπορούσαν όλα να γίνουν και καλύτερα, βλέποντας τα πάντα εκ των υστέρων.
Έτσι, αρκεί να αναφέρω κάτι το οποίο έχει κατατίσει ανέκδοτο ανάμεσα σε μένα και στον κύριο Λαμπάκη με τον οδηγό σπουδών. Κάποια στιγμή ο κύριος Λαμπάκης επισκέφτηκε τον πρόεδρο και είχε αναχείρα στον οδηγό σπουδών, όπως το είχε στείλει στο τυπογραφείο. Του λέει, τι είναι αυτό εδώ, οδηγός σπουδών του Τμήματος Οπτικής. Για να το δω, περίμενε, λέει, έχω κάποιες διορθώσεις. Και ακόμα δηλαδή και ο πρόεδρος, ας πούμε, σε κάποια στιγμή έβαλε το χέρι του, έκανε κάποιες διορθώσεις. Και τώρα κάθε φορά που βρίσκω το φίλο το Λαμπάκη, του φωνάζω, σε θέλει ο πρόεδρος, έχει κάποιες διορθώσεις για τον οδηγό σπουδών να κάνει. Λοιπόν, βέβαια νομίζω ότι ξεκινώντας από την υλοποίηση αυτού του έργου ή και των άλλων έργων πιστεύω που έγιναν στο ΤΕΗ, υπάρχει μια συσσωρευμένη εμπειρία σε όλους μας όσους με τον ΑΒ τρόπο εμπλακήκαμε στο έργο, συν και των υπηρεσιών που πιστεύω και ελπίζω ότι στη νέα περίοδο όλα θα πάνε καλύτερα και σε ποιότητα και σε ποσοστό, αν θέλετε, απορρόφησης των διατιθέμενων πόρων. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να ευχαριστήσω το χειριστή του έργου, τον κύριο Ασλανίδη, ο οποίος πάντα μου έβρισκε λύσεις σε όποια προβλήματα προέκυπταν και με καθοδηγούσε και γι' αυτό του είμαι πραγματικά υπόχρεος. Και γενικώς με την υπηρεσία τη διαχειριστική αρχή. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Γιαννόπουλο να μας μιλήσει για το δικό του ιδρυματικό έργο. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση τον κύριο Δημαρχικό. Θα σας πω λίγα λόγια για το Αρχιμίδης 2. Κάπως το πρόγραμμα νομίζω μπερδεύτηκε η σειρά, αλλά δεν πειράζει. Θα μπορούσε να προηγηθεί το Αρχιμίδης 1. Δεν πειράζει. Για να δούμε να ξεκινήσει η διαφάνεια. Λοιπόν, εγώ ως ιδρυματικός υπεύθυνος του Αρχιμίδης 2, το οποίο ξεκίνησε το 1 του 2005, περαιώθηκε στις 31/12/2007, αφού πήρε και ένα έτος παράταση. Όπως βλέπετε, έχει το τίτλο «Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας». Είναι καθαρά ερευνητικό, θα έλεγα, πρόγραμμα. Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Είχε προϋπολογισμό συνολικά και τα δύο μέτρα, γιατί υπήρχαν δύο μέτρα, 400 περίπου χιλιάδες ευρώ. Από αυτά δαπανήθηκαν τα 360.000 ευρώ, δηλαδή απορροφήθηκε το 90%. Και τα αποτελέσματα συνολικά ήταν 47 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Το πρώτο μέτρο, μέτρο 2-2 όπως λεγόταν, είχε προϋπολογισμό 319.000 ευρώ. Από αυτά δαπανήθηκαν τα 286.000, δηλαδή το 90%, και περιελάμβανε συνολικά 6 υποέργα. Το πρώτο υποέργο, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κύριο Καμπουρίδη Γιώργιο, ήταν η ανάπτυξη μοντέλου κόστους στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ. Το δεύτερο υποέργο ήταν η εξόρυξη γνώσης στην επιχειρηματική νοημοσύνη και η καινοτόμος εφαρμογή της σε λογιστικά και οικονομικά θέματα. Με 70.000 ευρώ προϋπολογισμό, επιστημονικό υπεύθυνο τον κύριο Ταμπακά Βασίλειο. Το τρίτο υποέργο, αντισεισμική προστασία κλασικών μνημείων, 50.000 ευρώ. Επιστημονικός υπεύθυνος κύριος Κακαβάς Παναγιώτης. Το υποέργο 4. Πιεζοελεκτρικά ΦΥΗ συστήματα μείωσης ταλαντώσεων των κατασκευών, με 50.000 ευρώ. Επιστημονικός υπεύθυνος η κυρία Κοντονίδη Ιωνισία Πινελόπη. Το υποέργο 5. Οπτική διαφάνεια και εφαρμογές της σε συστήματα ημιαγώγημων κβαντικών πηγαδιών και κβαντικών τελειών, με 60.000 ευρώ, και επιστημονικό υπεύθυνο τον κύριο Μποβιάτση Ιωάννη. Και τέλος, το υποέργο 6 ήταν κεντρικές δράσεις με προϋπολογισμό 29.000 ευρώ. Σε όλα αυτά τα υποέργα συμμετείχαν 24 μέλη του ΤΕΙ, καθηγητές και βοηθητικό προσωπικό, συνεργάτες δηλαδή, στις ερευνητικές ομάδες,
και 50 μέλη ήταν από άλλα ιδρύματα, κυρίως το Πανεπιστήμιο Πατρών, του Πολυτεχνείου Κρήτης και κάποια από τις Αθήνας. Στο πρώτο υποέργο, που ήταν υπεύθυνος ο κ. Καμπουρίς Γεώργιος, παρήθησαν 7 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια αντίστοιχα. Όπως βλέπετε εδώ με τους διάφορους τίτλους, δεν ωφελεί τώρα να διαβάσουμε τους τίτλους. Το σύνολο μας ενδιαφέρει ήταν 7 δημοσιεύσεις. Στο δεύτερο υποέργο παρήχθησαν 15 δημοσιεύσεις, είναι οι 7 σε αυτή τη σελίδα, πάλι σε περιοδικά και συνέδρια αντίστοιχα, και άλλες οι υπόλοιπες είναι στη δεύτερη σελίδα, είναι συνολικά 15 δημοσιεύσεις. Ήταν ο επιστημονικός υπεύθυνος κ. Σταμπακάς Βασίλης αυτό. Στο τρίτο υποέργο, ο κ. Κακαβάς Παναγιώτης, εδώ παρήχθησαν 6 δημοσιεύσεις σε αντίστοιχα επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά. Το τέταρτο υποέργο είναι η κυρία Κοντονή Διονυσία Πινελόπη με 7 δημοσιεύσεις. Και το πέμπτο, ο κύριος Μποβιάτης Ιωάννης, με 9 δημοσιεύσεις. Το επόμενο μέτρο, μέτρο 2-6, που αφορούσε το περιβάλλον, είχε βασικά δύο υποέργα, ένα κύριο ερευνητικό και τις κεντρικές δράσεις. Το έργο ήταν η μείωση περιβαλλοντικής ρύπανσης με χρήση ηλιακής ενέργειας για ξύραση προϊόντων, βελτίωση βιοχημικών διεργασιών και με ορθολογική εγκατάσταση των πηγών εκπομπής ρήπων, με 75.000 ευρώ και επιστημονικός υπεύθυνος ο υποφαινόμενος. Περιείχε εδώ το έργο αυτό στις ερευνητικές ομάδες 4 μέλη του ΤΕΙ και 7 μέλη άλλων ιδρυμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι τα υπόλοιπα μέλη. Από το υποέργο αυτό παρήχθησαν 3 δημοσιεύσεις σε αντίστοιχα περιοδικά και συνέδρια που έχουν σχέση με το αντικείμενο του υποέργου. Λοιπόν, αυτή ήταν η παρουσίαση του μέρους Αρχιμίδης 2. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καλογύρου θα μας πει για τον Αρχιμίδη 1. Υπήρχαν δύο κατηγορίες πράξεων. Η πρώτη ήταν μια, θα λέγαμε, γενικού ενδιαφέροντος και η δεύτερη ήταν πιο επικεντρωμένη στο περιβάλλον. Η συχματοδότηση προέρχονταν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους. Οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί και οι ιδρυματικοί υπεύθυνοι φαίνονται στην οθόνη. Στο 11 ερευνητικές ομάδες, δηλαδή 11 υποέργα, υποστηρίχθηκαν στο μέτρο 2-2. 3 ερευνητικές ομάδες στο έργο που αφορούσε το περιβάλλον, το μέτρο 2-6. Εξαιρούνται οι κεντρικές δράσεις από εδώ. Οι θεματικές περιοχές ουσιαστικά ήταν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών. Όλα τα τμήματα του ΤΕΙ είχαν ερευνητικά υποέργα, όπως φαίνεται. Τα ωφέλη που προέκυψαν από την υλοποίηση αυτού του έργου, εκτός από άλλα που ίσως είναι δευτερεύοντα, όπως και ωφέλη που υπήρχαν στην κοινωνία της πόλης, μπορούν να επικεντρωθούν στη βελτίωση των σπουδών και με ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που προήλθε από την έρευνα. Επίσης, προήγαγε, ήταν πρώτο βήμα άλλωστε, την ανάπτυξη της τεχνολογικής έρευνας σε όλα τα ΤΕΙ και στο δικό μας. Επίσης, συνέτεινε στο να δυναμώσει μια συνεργασία ανάμεσα σε μέλη ΕΠΣΙΛΟΝΠ, του οικείου ΤΕΙ αλλά και με ΤΕΙ άλλων πόλεων, καθώς επίσης και με μέλη ΔΕΠ της πόλης και άλλων πανεπιστημίων επίσης. Ουσιαστικά γεωγραφικά κάλυπτε όλη την Ελλάδα
το πλέγμα των εμπλεκομένων ερευνητών. Επίσης, συνεισέφερε σημαντικά στο να πληρωθούν νέοι ερευνητές για να πραγματοποιήσουν ερευνητικό έργο. Αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη ωφέλεια. Οι νέοι ερευνητές ήταν και προπτυχιακοί φοιτητές, και μεταπτυχιακοί και μεταδιδάκτορες. Και έτσι ένας αριθμός ατόμων μπόρεσε να συμμετάσχει σε θέματα που άπτονται της αιχμής τεχνολογίας και της επιστήμης. Αποτελέσματα του έργου επίσης μπορούν να θεωρηθούν και η ανάπτυξη καινοτομιών, σημαντικό και αυτό, και επίσης βελτίωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Το μέτρο 2.2, που έχει 11 ερευνητικά υποέργα, φαίνεται ο τίτλος του καθενός και ο επιστημονικός υπεύθυνος και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός. Το πρώτο προέρχεται από το τμήμα εφαρμογών, με επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια κυρία Βιενοπούλου. Το δεύτερο έργο προέρχεται από το τμήμα μηχανολογίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κύριο Καπλάνη. Το τρίτο υποέργο προέρχεται από το τμήμα λογοθεραπείας, με επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια κυρία Τερζή. Το υποέργο 4 έρχεται από το τμήμα ηλεκτρολογίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κύριο Ιφαντή. Το υποέργο 5 από το τμήμα έργων υποδομής, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κύριο Γεωργόπουλο. Το τμήμα ηλεκτρολογίας στο επόμενο έργο, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κύριο Χατζηπροκοπίου. Από το τμήμα λογοθεραπείας στο υποέργο 7, με επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια κυρία Γεωργοπούλου. Το υποέργο 8, αυτό τελικά δυστυχώς απεντάχθηκε. Το υποέργο 9 προέρχεται από το τμήμα έργων υποδομής, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κύριο Καθρέπτα. Το υποέργο 10 από το τμήμα νοσηλευτικής, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κύριο Αντωνακόπουλο. Και το υποέργο 11 από το τμήμα επιχειρηματικού σχεδιασμού, με τον καθηγητή κύριο Μητρόπουλο σαν επιστημονικό υπεύθυνο. Και το υποέργο 12 αφορά την υποστήριξη του έργου με ιδρυματικό υπεύθυνο τον ομιλούντα. Για το μέτρο 2.6 που ήταν επικεντρωμένο στο περιβάλλον και τα τρία υποέργα, τα ερευνητικά, προέρχονται από το τμήμα μηχανολογίας. Με πρώτο αυτό που φαίνεται με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κύριο Μαυρίδη. Το δεύτερο υποέργο, επιστημονικό υπεύθυνο τον ομιλούντα, από το τμήμα μηχανολογίας πάλι. Και το τρίτο υποέργο, με επιστημονικό υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή κύριο Πίκιο. Και τέλος, το υποέργο των κεντρικών δράσεων με την ιδρυματική υπεύθυνη που φαίνεται την κυρία αναπληρώτρια καθηγήτρια κυρία Νταλκαράνη, το τμήμα μηχανολογίας πάλι. Η διάρκεια του έργου ήταν περισσότερο από 3 χρόνια. Συνολικά φαίνονται εδώ κάποια αποτελέσματα. Οι 140 άνδρες είναι οι άμεσα ωφελούμενοι και 40 γυναίκες. Περίπου η αναλογία είναι 25 με 75% όσο ήταν και ο λόγος των υποέργων του κάθε μέτρου. Οι δημοσιεύσεις έως τώρα που έχουν παραχθεί είναι στον αριθμό των 110, πάλι αναλογικά με λόγο 1 προς 3 περίπου προέρχονται και δημοσιεύσεις από τα 2 επιμέρους μέτρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιστημονικούς υπευθύνους για τη συνεισφορά τους στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε σφιχτές προθεσμίες και πιεστικές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τη γραμματιακή υποστήριξη που προσφέρθηκε σε αυτό το έργο. Ήμασταν τυχεροί που είχαμε την κυρία Παπα-Νικολοπούλου και τον έφερε σε πέρασμα σε πολύ καλό επίπεδο. Και ελπίζουμε σε μια καλύτερη συνέχεια με την εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζίνας θα μας μιλήσει για τα θέματα διεύρυνσης. Εν συνεχεία είναι ο κύριος Γεωργάκης και μετά θα κλείσει την συνεδρίαση αυτή η κυρία Ρέκα. Γεια σας. Εγώ ασχολήθηκα σαν πρώτος ιδρυματικός υπεύθυνος την πρώτη φάση της αρχικής διεύρυνσης και συγκεκριμένα από 1η Τρίτου του 2000 έως 31 Οκτώβριου του 2001.
Το έργο αφορούσε την οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη δύο νέων τμήματων στην Πάτρα και μοναδικών τότε στην Ελλάδα. Δηλαδή το Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων και το Τμήμα Ανακαίνησης και Αποκατάστασης Κτηρίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 615.000 ευρώ. Η απορροφητικότητα έφτασε το 100%. Σαν μετρήσιμα αποτελέσματα μπορώ να πω ότι αγοράστηκαν 2.643 βιβλία, τα οποία παραδόθηκαν στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, τόσο ελληνόγλωσσα όσο και ξένη βιβλιογραφία. Αγοράστηκαν 17 σύγχρονα λογισμικά προγράμματα. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν αρχικά ήταν 8 σε επίπεδο διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, οι οποίες διατηρούνται μέχρι και σήμερα. Οι θέσεις τότε μερικής εποχιακής απασχόλησης, και μιλάω για ορομίσθιους εκπαιδευτικούς, είχαν φτάσει τους 50. Έκτακτη εκπαιδευτική, όπως λεγόταν τότε. Μετά τη λήξη αυτού του προγράμματος, από την δημιουργία πια των αναγκών εκπαίδευσης, δημιουργήθηκαν και διατηρούνται ακόμα 5 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, οι οποίες καλύφθηκαν από συναδέλφους επιστήμονες αξιόλογους και 2 στο Τμήμα Ανακαίνησης και Αποκατάστασης Κτηρίων. Οι ωφελούμενοι φοιτητές ήταν για αυτή την περίοδο 577 για το Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και 227 για το Τμήμα Ανακαίνησης και Αποκατάστασης Κτηρίων. Συνολικά 804 φοιτητές. Από μελέτη που έγινε στο Γραφείο Διασύνδεσης διαπιστώθηκε καταρχάς η αποδοχή αυτών των πτυχιούχων σαν μοναδική πτυχιούχη στην Ελλάδα που καλύπτανε ανάγκες της αγοράς, διότι για την λειτουργία τους είχε υποβληθεί μελέτη για την αναγκαιότητα της ίδρυσης αυτών των τμήματων. Μετέπειτα έρευνα του Γραφείου Διασύνδεσης απέδειξε ότι η αποδοχή πια από την κοινωνία, τόσο την τοπική όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, ήταν αρκετά ικανοποιητική. Φυσικά, πάρα πολλοί σπουδαστές μας, φοιτητές μας και μετέπειτα πτυχιούχοι μας, προχώρησαν, κάνανε μεταπτυχιακές σπουδές και ήδη αυτή τη στιγμή σταδιοδρομούν σαν υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων. Με τα χρήματα τότε του ΕΠΑΕΚ, που σας τονίζω πάλι ότι η απορροφητικότητα ήταν στο 100%, δημιουργήθηκαν ιστοσελίδες και στα δύο τμήματα, φτιάχθηκε ελληνόγλωσσος και ξενόγλωσσος οδηγός σπουδών, έγινε μελέτη για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων και στην πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία μετείχα, τα επαγγελματικά δικαιώματα τότε του επιχειρηματικού σχεδιασμού είχαν εγκριθεί ομοφόνως. Δεν υπογράφηκε αργότερα για λόγους που δεν είναι του παρόντος στο προεδρικό διάταγμα και ξαναβγήκανε σήμερα νέα επαγγελματικά δικαιώματα για το τμήμα επιχειρηματικού σχεδιασμού που πιστεύω ότι είναι καλύτερα από τα προηγούμενα. Και αυτό φυσικά είναι έργο του σημερινού προϊσταμένου, του κυρίου Μητρόπουλου, που είδε τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και προσάρμοσε τα επαγγελματικά δικαιώματα σε πιο σύγχρονα δεδομένα. Είχαμε την τύχη να χρηματοδοτηθούν αυτά τα τμήματα νωρίτερα από την έναρξη της λειτουργίας τους. Ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό σχεδιασμό είχαμε την χρηματοδότηση από πριν και μπορέσαμε να οργανώσουμε γραμματεία, να φτιάξουμε 3 υπερσύγχρονα εργαστήρια μέσω του ΕΤΠΑ, 6 αίθουσες διδασκαλίας, 3 περίπου των 120 ατόμων και άλλες 3 των 75 ατόμων με καθίσματα, πίνακες και λοιπό εξοπλισμό. Εκείνο που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι η βοήθεια σαν προβλήματα, καταρχάς δεν είχαμε προβλήματα ούτε στην χρηματοδότηση, αλλά ούτε και στον τρόπο, αν θέλετε, της διαχείρισης των δαπανών. Γνωριζόμαστε από παλιά. Ο κύριος Ασλανίδης
είναι και η δική μου σειρά να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα, διότι πέρα από τις έντυπες οδηγίες, αφιέρωνε προσωπικό χρόνο να πηγαίνουμε στο Υπουργείο Παιδείας σε προσωπικές επαφές να μας λύνει όλα τα προβλήματα. Μπορώ λοιπόν να πω εδώ και εγώ ένα ευχαριστώ στον κύριο Ασλανίδη και να πω ότι χωρίς τον κύριο Ασλανίδη, εσάς που είσαστε τότε εκεί, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το ΕΠΑΕΚ με τη λογική ότι λίγο κάναμε του κεφαλιού μας. Δηλαδή δεν ακούγαμε τον Καρακώστα, δεν ακούγαμε τον Τζιμαλή, δεν ακούγαμε δηλαδή την οικονομική υπηρεσία που χτύπαγε το χέρι και έλεγε ας ακολουθήσουμε κανόνες, διαφάνειας, έτσι. Πολλά πράγματα δεν γινόντουσαν. Ένα πρόβλημα, τελειώνοντας, θέλω να σας θέσω. Εκεί στην αρχική εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων είμαστε 2-3-4 εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουμε χρεωθεί δισεκατομμύρια δραχμές εξοπλισμό. Διότι δεν υπήρχαν άλλοι. Και έτσι λοιπόν ερχόταν ο εξοπλισμός, χρεωσέτωνε. Πήγαινε στην αποθήκη. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να ληφθεί μια μέρημνα, δεν ξέρω αν θα είναι σε επίπεδο ιδρύματος ή από πάνω, να εφαρμοστεί το 280 για την τριετή απόσβεση και να μπορέσουμε κι εμείς να ξεχρεωθούμε. Δηλαδή σε 2 χρόνια παίρνουμε σύνταξη και ξαφνικά πού θα βρούμε όλα αυτά τα μηχανήματα τα οποία έχουν πάει, έχουν φτιάχτη, έχουν αλλάχθει, έχουν αλλάξει αίθουσες, έχουν αλλάξει προϊστάμενοι. Δεν γίνεται αυτό. Κάτι θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε σύνταξη αν δεν δείξουμε πού είναι ακριβώς τα μηχανήματα. Δεν γινότανε, καταλάβατε, στην αλλαγή των υπευθύνων έργων ή προϊσταμένων ο ένας να παραδίδει στον άλλον. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια χρέωση, κύριε Αντιπρόεδρε, που είστε στο ΤΕΗ, έχουμε μια χρέωση δισεκατομμυρίων. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ασλανίδη, το προσωπικό του ειδικού λογαριασμού, που ήταν πολλές φορές πιεστικό και μας φαινόταν τότε περίεργο, αλλά σήμερα οφείλω να αναγνωρίσω ότι εκείνοι είχαν το δίκαιο και εμείς είχαμε το άδικο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιαγάκης. Τελικά έχουν λεχθεί τόσα πολλά για τη βιβλιοθήκη που αναρωτιέμαι τι έχω να πω εγώ. Μέχρι πρότινος τη βιβλιοθήκη την θεωρούσαμε ένα χώρο που απλώς μαζεύονται το έντυπο υλικό και δανείζεται στους ενδιαφερόμενους. Όμως η τεχνολογία τρέχει, τα πράγματα αλλάζουν και εμείς δεν τα προλαβαίνουμε. Έτσι τρέχει και για τις βιβλιοθήκες και φυσικά δεν φτάνουμε πια. Το έντυπο υλικό είναι ένα πολύ μικρό μέρος των υπηρεσιών που παρέχει μια βιβλιοθήκη. Μέσα από το έργο λοιπόν το δικό μας, την αναβάθμιση και επέκταση των παρεχομένων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Πάτρας, δόθηκε μια σημαντική ανάπτυξη στην βιβλιοθήκη με την κάλυψη ενός μεγάλου μέρους των αναγκών της. Καταρχήν, κατάφερε η βιβλιοθήκη να αποκτήσει έναν αρκετά σημαντικό αριθμό έντυπου υλικού που ήταν αναγκαίο για τους σπουδαστές. Σήμερα έχει έναν αριθμό γύρω στις 35.000 τόμους, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των πτυχιακών εργασιών. Και γύρω στα 150 έντυπα περιοδικά, τα οποία όμως φθήνουν σιγά σιγά, γιατί μπαίνουν μέσα τα ηλεκτρονικά περιοδικά, μας καλύπτουν τις ανάγκες τα ηλεκτρονικά περιοδικά. Ταυτόχρονα, η βιβλιοθήκη, μέσα από τη συνεργασία της με τις άλλες βιβλιοθήκες, μέσα από την οριζόντια δράση, έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε γύρω στις 11.000
και αυξάνονται συνεχώς, ηλεκτρονικών περιοδικών και κάπου 3.000 ηλεκτρονικών βιβλίων. Παράλληλα, αναπτύχθηκε η e-library, ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τις ήπιες μορφές ενεργείας, το οποίο όμως είναι σε φάση που θα μπορούσε να αναπτυχθεί και για άλλα κομμάτια της, των επιστημών που σήμερα διδάσκονται στα ΤΕΙ. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα καλύψαμε μέσα από το πρόγραμμα και τις συνδρομές σε έντυπα περιοδικά του 2000 μέχρι το 2007. Ταυτόχρονα, όλες αυτές τις πτυχιακές που έχουμε και τις είχαμε σε έντυπη μορφή, καταφέραμε μέσα από το πρόγραμμα και τις ψηφιοποιήσαμε σε μορφή PDF, είναι γύρω στις 6.000 πτυχιακές που ψηφιοποιήθηκαν και είναι διαθέσιμες μέσα από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης, σε μορφή πλήρους κειμένου. Όχι διαδραστικού, σε μορφή PDF. Ταυτόχρονα, από το 2006, παραλαμβάνει η βιβλιοθήκη το υλικό της, τις πτυχιακές αυτές εργασίες των σπουδαστών, σε ηλεκτρονική μορφή, κατευθείαν σε ηλεκτρονική μορφή, τις μετατρέπει σε PDF και είναι και αυτές κάπου περίπου ήδη 2.000 ακόμα πτυχιακές έχουν μπει στο υλικό της και είναι διαθέσιμες και αυτές μέσα από, από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης. Παράλληλα, έχουμε γίνει συνδρομητές σε βάσεις δεδομένων, όπως είναι το Web of Science, Νομοτέλεια, Πάμισος. Έχουμε αναβαθμίσει την ιστοσελίδα μας σε ένα σημαντικό βαθμό. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε. Έχουμε συναντήσει βέβαια αρκετά προβλήματα, κυρίως γιατί από διάφορες συγκυρίες αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε προσωπικό στο δρόμο και έτσι να καταφέρουμε να μην μπορέσουν να μονιμοποιηθούν αρκετά άτομα όπως είχαν ξεκινήσει από την αρχή. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι και αυτά τα άτομα που μονιμοποιήθηκαν δεν παρέμειναν στην βιβλιοθήκη, αλλά με την μονιμοποίησή τους κάλυψαν άλλες ανάγκες. Έτσι η βιβλιοθήκη έμεινε λιγάκι ξεκρέμαστη. Ελπίζουμε ότι για να μπορέσει η βιβλιοθήκη στο μέλλον να προχωρήσει και στα καινούργια προγράμματα που πιστεύω ότι θα ενταχθούν. Ήδη από την οριζόντια δράση, το πρόγραμμα της οριζόντιας δράσης έχει εγκριθεί και έχει ενταχθεί. Είναι στην οριζόντια δράση είναι ακόμα δύο προγράμματα που πάνε προς ένταξη και αφορούν την ψηφιοποίηση όλων των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών, το ένα πρόγραμμα, και το δεύτερο την δημιουργία γύρω στους 2.500 ηλεκτρονικών βιβλίων τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες τις προπτυχιακές κυρίως των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων μέσα από την οριζόντια δράση πάντα, αλλά ταυτόχρονα μέσα από αυτά που ήδη θα εξαγγελθούν, μάλλον θα βγουν στον αέρα για τις κάθετες δράσεις, θα έχουμε και εμείς τοπικά
να αναπτύξουμε κάποια ηλεκτρονικά βιβλία και πολλά άλλα πράγματα. Οι κάθετες δράσεις σε αυτή τη φάση θα είναι σε κάλυψη των νέων μορφών, νέων τεχνολογιών, δηλαδή θα έχουν σχέση με πληροφορικές πλατφόρμες και προγράμματα, τα οποία θα καλύψουν είτε τα ακαδημαϊκά αποθετήρια, τα ηλεκτρονικά βιβλία, την ηλεκτρονική εκδοτική των ιδρυμάτων και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ από αυτή τη θέση θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που βοήθησαν πολλές φορές με αυταπάρνηση να καλυφθούν οι ανάγκες της βιβλιοθήκης και να έρθει σε πέρας όλο το έργο της βιβλιοθήκης, το οποίο κάλυψε όχι μόνο το 100% του προϋπολογισμού του, αλλά πήρε έξτρα χρηματοδότηση 2 φορές από το Υπουργείο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Μιχαλοπούλου, που κάλυψε στο μεγαλύτερο βαθμό την διαχείριση του προγράμματος, και φυσικά την εκπρόσωπο του Υπουργείου για το πρόγραμμά μας, την κυρία Μανιατάκου, της οποίας η βοήθεια ήταν πολύτιμη, κυριολεκτικά πολύτιμη, για να καλύψουμε τις ανάγκες και να μην βρεθούμε σε καταστάσεις που θα ήταν δύσκολο να αντεπεξέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γνωριστήκαμε υπό συνθήκες μάλλον δύσκολες, που όμως απεδείχθησαν ένα μάθημα για το πώς μετατρέπεται μια ελεγκτική διαδικασία σε μια διαδικασία γνώσης, η οποία παράγει θετικά αποτελέσματα. Αναφέρομαι στην κυρία Ρέκα, εκπρόσωπο της ΕΙΔΕΠΕΕΚ και της Τρίτης Μονάδος Ελέγχου, που μαζί με τους συνεργάτες της, τον κύριο Τσαγιάννη και τον κύριο Τάσιο, ήρθαν και έκαναν ένα έλεγχο σε ένα πρόγραμμα στο οποίο είχα οριστεί διαδοχικά ιδρυματικός υπεύθυνος. Ομολογώ ότι η συνεργασία επί τριήμερων, αν θυμάμαι καλά, ήταν για μένα πραγματικά ένα μάθημα ελεγκτικών διαδικασιών που έχουν σκοπό την υποβοήθηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην διαχείριση του ΕΠΕΕΚ. Παρακαλώ την κυρία Ρέκα να ολοκληρώσει. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, είχαμε πει. Γιατί είστε στέλεχος. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κανένα πρόβλημα. Έχετε πρόβλημα. Με συγχωρείτε, απλά το πρωί περιμέναμε όσοι ήθελαν. Μιλήσαμε χθες, κυρία. Θυμάστε που μιλήσαμε χθες. Ναι, και είπαμε το πρωί ό,τι θέλετε. Εντάξει, κυρία Πενταράκη, έτσι. Ελάτε. Ναι, ναι. Τα ανέφερα στην αρχή, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Η ανησυχία μου και η αγωνία μου έχει να κάνει με το εξής. Είδα στο Φιλάνδιο ότι ο τρόπος που υπάρχει μια πολύ μικρή αναφορά στα θέματα ισότητας και φύλου είναι σε μια πρόταση που λέει το έργο που έλαβε υπόψη και θέματα ισότητας φύλων ωφέλησε πάνω από 12.000 φοιτητές με κόστος 1 εκατομμύριο περίπου ευρώ. Και θέλω να επισημάνω ότι το πρόγραμμα στο οποίο εγώ ήμουν ιδρυματική υπεύθυνη είχε το μικρότερο προϋπολογισμό, γύρω στις 90.000. Ωραία. Οπότε για να μην δημιουργηθεί καμία λανθασμένη εικόνα.
Είναι ένα πρόγραμμα. Είχε το μικρότερο προϋπολογισμό, αλλά είχε μεγάλη διάρκεια. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από το 2002 έως το 2008. Εγώ ήμουν η ιδρυματική υπεύθυνη στη δεύτερη παράταση του προγράμματος. Η ιδρυματική υπεύθυνη και επιστημονική υπεύθυνη στην πρώτη φάση του προγράμματος είναι η κυρία Ζαγούρα, η οποία έχει βγει σε σύνταξη πλέον. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε θέματα φύλου και ισότητα στο ΤΕΙ Πατρών». Σχεδιάσαμε ένα σύνολο από δράσεις που είχαν να κάνουν με τη διδασκαλία μαθημάτων ισότητας, είχαν να κάνουν με την ενημέρωση και την ανάπτυξη προβληματισμού της ακαδημαϊκής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα ισότητας των φύλων σε επίπεδο γνώσης αλλά και σε επίπεδο βίωσης αξιών. Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της σπουδάζουσας νεολαίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Συνεργαστήκαμε με πάρα πολλές φορείς, όπως η Νομαρχιακή Επιτροπή Ισότητας, όπως διάφορες οργανώσεις, το Δίκτυο Γυναικών Πάτρας, η Παγκόσμια Πορεία Γυναικών, πολλούς τοπικούς δήμους. Και οργανώσαμε ένα σύνολο από δράσεις που δεν περιορίστηκαν μόνο στα πλαίσια της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά διοργανώθηκαν σχεδόν στο σύνολο του νομού Αχαΐας, με συνεργασία, όπως σας είπα, την Νομαρχιακή Επιτροπή Ισότητας. Είχαμε μία άλλη δράση, αφορούσε τον εμπλουτισμό του αναλυτικού περιεχομένου υποχρεωτικών μαθημάτων των τμήματων του ΤΕΙ Πάτρας με την οπτική του φύλου. Και αυτό γιατί αναγνωρίσαμε ότι η οπτική του φύλου διαπερνά όλα τα επιστημονικά αντικείμενα και γνωστικά πεδία. Η ένταξη της οπτικής του φύλου σε υποχρεωτικά μαθήματα πρόσφερε σε μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών και σπουδαστριών διαφόρων τμήματων του ΤΕΙ Πάτρας τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ισότητας των φύλων. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτευχθήκε η δημιουργία ενός νέου επιστημονικού δυναμικού ικανού να κατανοεί και να προωθεί την αρχή της ισότητας σε τομείς της κοινωνίας όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η πρόνοια, η κοινωνική πολιτική, η υγεία, η οργάνωση και δίκηση επιχειρήσεων αλλά και οι τεχνολογικές εφαρμογές. Να κάνω μια επισήμανση εδώ ότι κάτι πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι πέρα από τους συναδέλφους και τις συναδέλφες στο τμήμα μου, εγώ είμαι από το τμήμα κοινωνικής εργασίας που ασχολούμαστε με θέματα ισότητας, υπήρχαν και υπάρχουν συνάδελφοι από άλλα τμήματα που η διάσταση της ισότητας δεν εμπεριέχεται τόσο ξεκάθαρα στο γνωστικό αντικείμενο σπουδών. Και αυτή η δράση του προγράμματος μας έδωσε την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν συνάδελφοι και συναδέλφισσες και να εντάξουν την λογική και την οπτική του φύλου στη διδασκαλία τους. Έτσι, πολύ συγκεκριμένα να σας πω για μια συναδέλφισσα που ένταξε την οπτική του φύλου σε ένα από τα μαθήματα που διδάσκει στο τμήμα νοσηλευτικής, που είναι η επίγουσα νοσηλευτική. Και στη συνέχεια έκανε και μία έρευνα σχετική και τώρα την παρουσιάζει σε ένα συνέδριο. Οπότε έχουμε και την ανάπτυξη της ικανότητας άλλων συναδέλφων σε θέματα ισότητας, που έχει και πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη τα έχουμε και όλες και σε απόφοιτες και απόφοιτους του τμήματος, όχι μόνο του δικού μου, του τμήματος στο οποίο προέρχομαι, αλλά και σε άλλα τμήματα, που τα μηνύματα που έχω είναι ότι θα συνεχίσουν να ασχολούνται με θέματα ισότητας. Επίσης, κάποια άλλη δράση του προγράμματος αφορούσε την ενίσχυση της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας σε θέματα φύλου. Αγοράσαμε βιβλία τα οποία αποτελούν μέρος τώρα της μόνιμης συλλογής της βιβλιοθήκης και διάφορες άλλες δράσεις. Ποια ήταν τα αποτελέσματα στην ευρύτερη κοινότητα? Αναφέρθηκα έτσι με έναν σύντομο τρόπο για τα ποια ήταν τα αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Στην ευρύτερη κοινότητα, μία από τις δράσεις που είχαμε κάνει ήταν σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Επιτροπή Ισότητας, κάποιες γυναικείες οργανώσεις, και είχαμε καλέσει πολιτικούς από όλα τα κόμματα για να συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά τις ίσες ευκαιρίες στον χώρο της εκπαίδευσης και είχαμε επικεντρωθεί περισσότερο στη σεξουαλική παρενόχληση. Ευαισθητοποίησαμε στα πλαίσια αυτής της συνάντησης και πολιτικούς από όλα τα κόμματα, οι οποίοι μας δεσμεύτηκαν, και δεν ήταν προεκλογική περίοδο ακόμα, μας δεσμεύτηκαν ότι είναι κάποια θέματα που θα τα έχουν υπόψη τους. Τους δώσαμε χρήσιμο υλικό.
Κάποια άλλα αποτελέσματα. Βγήκε ένας οδηγός που πήγε σε όλα τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστήμια και ΤΕΗ. Αυτός ο οδηγός αναφέρεται για το πώς εντάσσουμε την οπτική του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα του προγράμματος, γιατί έχουμε και μία ιστοσελίδα. Και έχουν προκύψει κάποια θετικά μηνύματα και κάποια πολλαπλασιαστικά ωφέλη από την ένταξη αυτού του οδηγού. Ένα έχει να κάνει με ενημέρωση και ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος σε δύο βασικές ημερίδες που είχαμε είχε ανταποκριθεί στο κάλεσμα και ήταν στο πάνελ, ότι κάποιο από αυτό το υλικό θα το χρησιμοποιήσει και θα το εισάγει στο κανονισμό σπουδών που ετοιμάζεται, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης. Σε μία από αυτές τις ημερίδες ήταν μαζί μας και ο πρόεδρος του ΤΕΗ, και συγγνώμη, πρέπει να ξεκινήσω μέσα και για τη στήριξη, ο κύριος Καπλάνης, είχε δώσει μια ξεκάθαρη στήριξη στις δράσεις ισότητας. Είχε δεσμευτεί ότι αυτά τα θέματα και υλικό που είχε στη διάθεσή του θα το προωθούσε κατάλληλα. Εγώ δηλώνω το ότι ανεξάρτητα από το ότι το πρόγραμμα έχει λήξει, εγώ ως εκπαιδευτικός, ως ακαδημαϊκός, παραμένω διαθέσιμη στο Ίδρυμα για οποιαδήποτε συνέχεια ή για οποιαδήποτε προσπάθεια να δούμε πώς αλλιώς μπορούμε να εντάξουμε τις δράσεις ισότητας. Έχω μιλήσει με τον πρόεδρο το ότι υπάρχουν αρκετές προτάσεις από το να έχουμε μια μόνιμη επιτροπή ισότητας, που απορρέει κιόλας από δεσμεύσεις που έχει ο χώρος της εκπαίδευσης από την πολιτική του mainstreaming και από το Σύνταγμα της Ελλάδος για την πρόθεση της αρχής της ισότητας. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί για μένα είναι σημαντικό άτομα που ασχολούνται με το πρόγραμμα να μην ασχολούνται γιατί υπάρχει χρηματοδότηση, αλλά να ασχολούνται γιατί πραγματικά θέλουν να προσφέρουν. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Οπότε δηλώνω ότι είμαι στη διάθεση του Ιδρύματος και ελπίζουμε να μπορέσουμε, γιατί πραγματικά στα πλαίσια του προγράμματος έχουμε βρεθεί στην πρωτοπορία και έχουμε προωθήσει κάποια πράγματα. Κάποια άλλα ιδρύματα θα τα ενσωματώσουν και θα τα περάσουν και είμαι σίγουρη ότι με την ηγεσία του Προέδρου μας θα το κάνουμε και εμείς εδώ. Σας ευχαριστώ και επειδή χθες το βράδυ εγώ ενημερώθηκα για σήμερα, γι' αυτό και είχα μάθημα, έπρεπε να δω πότε θα φύγω για το μάθημα να έρθω και γι' αυτό είχα ένα άγχος να προλάβω και να τα πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμε τα mail, έτσι. Ευχαριστώ την κυρία Πενταράκη για τα θέματα της ισότητας που μας ανέπτυξε. Αν και λέγω χαριτολογώντας, θα έλεγα πως ειδικά σε μία περίπτωση θα προτιμούσα οι άντρες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και της κυβέρνησης να μην λάβουν στο θέμα των συνταξιοδοτικών των γυναικών το θέμα της ισότητας υπόψη. Η κυρία Ρέκα έχει το λόγο, παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Θα πρέπει να πω ότι αισθάνομαι πολύ οικία. Έχω έρθει πολλές φορές. Έχω συνεργαστεί σχεδόν με τους περισσότερους συναδέλφους, μέλη του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος. Επίσης, με πολλούς από τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους των προγραμμάτων. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν είμαι εδώ ως ελεγκτής, γιατί η ελεγκτική διαδικασία είναι ψυχοφθόρα, τόσο για τον ελεγκτή, για να είμαστε δίκαιοι, όχι τόσο για τον ελεγκτή, είναι όμως και για τον ελεγκτή. Περισσότερο είναι για τον ελεγχόμενο και αυτό κατά κάποιο τρόπο επιστρέφει πίσω σε εμάς. Παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή όλα όσα είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε και όλοι οι υπεύθυνοι που διεκπεραίωσαν έτσι πολύ άξια προγράμματα μέσω του ΕΠΑΕΚ. Θα πρέπει να πω ότι προβληματίστηκα λίγο με όσα είπατε. Και θα πρέπει να ομολογήσω ότι αισθάνομαι ότι πολλές φορές οι αδυναμίες, οι όποιες αδυναμίες των τελικών δικαιούχων αντανακλούν και τη δική μας αδυναμία και ανεπάρκεια, είτε ως ελεγκτικών μηχανισμών, και λέω αυτό πρώτα γιατί αυτό εγώ ξέρω να κάνω. Δεν είμαι τόσο στη διοικητική διαδικασία,
αν και θα ήθελα σήμερα να ήμουν στη θέση του κυρίου Ασλανίδη ή της κυρίας Μανιατάκου, παρεπιπτόντως, τον οποίο τις ευχαριστίες που εκφράσατε θα τις μεταφέρω, τον συναδέλφο. Θέλω να πω ότι όταν πρωτοήρθαμε, το 2003, αν θυμάμαι καλά, ή 2004, ναι, ο Σελινγκτές εδώ, βρήκαμε μια κατάσταση η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Προβληματιστήκαμε πολύ όλοι, και εσείς και εμείς. Νομίζω ότι από τότε μέχρι τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ προς το καλύτερο. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Θα πρέπει να πω ότι πολύ συχνά σας αναφέρουμε ως παράδειγμα στις συζητήσεις που κάνουμε έτσι μεταξύ μας τα στελέχη της ειδικής υπηρεσίας. Έχετε διανύσει πραγματικά πολύ δρόμο. Αναφέρομαι κυρίως στον ειδικό λογαριασμό. Θα πρέπει να πω ότι η οικονομική υπηρεσία δούλευε μάλλον εξ αρχής καλύτερα, είχαμε λιγότερα προβλήματα. Ο ειδικός λογαριασμός όμως ήταν ένα διακριτό κομμάτι, το οποίο είχε αρκετά προβλήματα. Είστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, προσφάτως πιστοποιηθήκατε κιόλας, εύχομαι και ελπίζω ότι θα τα πάτε πολύ καλύτερα στην επόμενη περίοδο. Δώσατε αρκετά στοιχεία σε ό,τι αφορά το Ίδρυμα και τη συμμετοχή του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της παιδείας. Θα σας δώσω πολύ λίγα στοιχεία, δεν έχει νόημα τώρα να δίνουμε νούμερα όλοι. Πάρα πολύ λίγα στοιχεία για το ΕΠΕΕΚ, μόνο για ένα λεπτό. Θα σας πω ότι ο προϋπολογισμός ήταν 2.600 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 82% ήταν ΕΚΤ και το υπόλοιπο ήταν ΕΤΠΑ. Από το 2000 μέχρι το 2009, και το εννοώ το 2009, μέχρι το Φεβρουάριο του 2009, προβαίναμε σε αλλεπάλληλες τροποποιήσεις. Αυτό ήταν δηλωτικό και είναι δηλωτικό και της δικής μας αδυναμίας να δούμε από την αρχή και να καθορίσουμε το συμπλήρωμα προγραμματισμού με τέτοιο τρόπο ώστε να το ακολουθήσουμε απαράβατα, απαρέκκλητα σε όλη την πορεία μας. Αλλά περιέχει και ένα θετικό στοιχείο. Περιέχει μέσα το γεγονός ότι ακούγαμε πράγματα και προσπαθούσαμε να προσαρμοστούμε σε κάποια πράγματα. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει να πούμε ότι η τελευταία αναμόρφωση που έγινε είχε σχέση με το χρόνο. Εδώ σας ακούσαμε πάρα πολύ όλους. Είδαμε, όλοι παραπονέθηκαν, μάλιστα στο Ναύπλιο, δεν ξέρω πόσοι από εσάς ήσασταν. Όλοι είπαν ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε το πρόγραμμα 31/12/2008. Οπότε προσπαθήσαμε, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όχι εμείς, αλλά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας μαζεύει όλα τα δικά μας, όλες τις δικές μας προτάσεις και πήγε έως 36 το πρόγραμμα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν πρέπει κανείς να εφησυχάζει. Ο Σεπτέμβρης, Οκτώβρης του 2010 είναι πρώτον πυλών. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο μπροστά μας, που θα πρέπει να γίνει το οριστικό κλείσιμο του προγράμματος. Σημαίνει, αυτό είναι πάρα πολύ δουλειά και για μας, γιατί πρέπει να τρέξουμε, να ελέγξουμε το κομμάτι που μας απομένει, το οποίο δεν έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε μέχρι σήμερα, και για εσάς που πρέπει να είστε πάρα πολύ συνεπείς και μέχρι τέλος Ιουνίου να έχετε ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες που θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει. Όλα αυτά τα χρόνια πήραμε 3.600 προτάσεις. Τα 2/3 από τις 3.600 προτάσεις περίπου εντάχθηκαν, έγιναν πράξεις του επιχειρησιακού προγράμματος. Οι συνάδελφοι των μονάδων Β, θα πρέπει να πω ότι είχαν να διαχειριστούν ένα τόσο μεγάλο όγκο υποέργων, περίπου 16.000 υποέργα είχαν να διαχειριστούν. Πολλά από αυτά ήταν υποέργα εκατομμυρίων, κυριολεκτικά εκατομμυρίων. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι τα πήγατε και τα πήγαμε πολύ καλά. Το ποσοστό απορρόφησης, ο μέσος όρος, είναι 98% για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της παιδείας. Είναι το πρώτο σε απορροφητικότητα πρόγραμμα. Το ΕΤΠΑ έχει κλείσει, έχει δηλώσει ό,τι έπρεπε να δηλώσει. Του λείπει ένα πολύ, πολύ μικρό ποσό. Είναι της τάξης η απορροφητικότητα του 99%, που σημαίνει ότι, επειδή και τα στοιχεία που έχω εγώ είναι 33, ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν και άλλες δαπάνες για να δηλωθούν. Το ΕΚΤ όμως έχει να δηλώσει 43 εκατομμύρια. Γι' αυτό σπεύσατε. Δεν είναι μικρό το ποσό. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο θα πρέπει να τα χάσουμε αυτά τα χρήματα. Μόνο γι' αυτό έκανα την αναφορά στο
παρελθόν πρόγραμμα, γιατί για μας είναι παρελθόν πια το ΕΠΑΕΚ. Να πω λίγο και κάτι πιο συγκεντρωτικό για το δικό σας ίδρυμα. Θα σας πω ότι έχουν ενταχθεί πράξεις ύψους 18.495.000 περίπου ευρώ. Έχετε απορροφήσει το 82% του προγράμματος που έχετε αναλάβει. Αυτό σημαίνει ότι είχατε κάποια περιθώρια ακόμη. Για τους όποιους λόγους δεν έχει απορροφηθεί, τελείωσε τώρα. Δεν έχει νόημα. Σαν σύνολο τώρα, το ΤΕΙ Πάτρας έχετε το 0,71% του συνολικού επιχειρησιακού προγράμματος για το ΕΠΑΕΚ. Θα θέλαμε να είναι μεγαλύτερο και υποθέτω ότι και εσείς θα το θέλετε. Ελπίζω λοιπόν το ποσοστό σας στην επόμενη προγραμματική περίοδο να είναι καλύτερο. Αυτά προς το ΕΠΑΕΚ, το οποίο το θεωρούμε πια λίγο παρελθόν, έτσι μερικές τελευταίες διαδικασίες. Μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος εκπαίδευση και διαβίου μάθηση, προσπαθούμε να αυξήσουμε την ποσότητα, την ποιότητα, αλλά και την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, σε ανθρώπινο κεφάλαιο, έτσι ώστε να έχουμε μια συνολική αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Η κοινωνία της γνώσης και η προώθηση της καινοτομίας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την αναπτυξιακή στρατηγική για την καινούργια περίοδο 2007-2013. Έχουμε περισσότερα χρήματα για αυτή την καινούργια περίοδο. Έχουμε 3,3 δις. Αυτά τα 3,3 δις δεν θα τα διαχειριστούμε όλα εμείς, σαν ειδική υπηρεσία διαχείρισης. Ένα κομμάτι από αυτά θα διαχειριστούμε. Το 1,160 θα πάνε μεν στην εκπαίδευση, αλλά θα πάνε μέσω των περιφερειών. Το υπόλοιπο, τα 2,215, θα τα διαχειριστούμε εμείς ως ειδική υπηρεσία διαχείρισης. Αυτό βέβαια είναι η συνολική δημόσια δαπάνη. Το ΕΚΤ από τα 2,215 θα μας δώσει το 1,440, που σημαίνει θα μας δώσει περίπου το 65%. Αυτά είναι ποσοστά τα οποία θα διαφοροποιηθούν κάποια στιγμή, όπως και στο ΕΠΑΕΚ το 25,75 διαφοροποιήθηκε, είναι κάτι που είμαστε σε μια συνεχεία έτσι. Έχουμε 15 άξονες προτεραιότητας, στο ΕΠΑΕΚ είχαμε 6. Οι 3 από τους 15 αφορούν την τεχνική βοήθεια τώρα. Θα πρέπει να πούμε, βέβαια τώρα αυτό δεν το βλέπετε εσείς, αλλά αυτό έτσι για την ιστορία μάλλον, ότι αν και καλύπτει το καινούριο επιχειρησιακό το σύνολο των περιφερειών της χώρας, το καλύπτει με διακριτή χρηματοδότηση ανά ομάδα περιφερειών. Οι ομάδες πια είναι 3. Σύγκληση, σταδιακής εξόδου και σταδιακής εισόδου. Μπορείτε και να το ξεχάσετε αυτό. Δεν σας αφορά, ας πούμε, άμεσα. Δεν χρειάζεται να το θυμόσαστε κατά κάποιο τρόπο. Απλώς, σας λέω ότι η περιφέρεια εδώ πέρα της Πελοποννήσου είναι στην κατηγορία σύγκλησης, έτσι, γενικώς και ορίστως. Το σύνολο των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος εκφράζεται με 4 στρατηγικούς στόχους. Ο πρώτος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ο δεύτερος είναι η αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Ο τρίτος είναι ενίσχυση της διαβίου εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο τέταρτος, ενίσχυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας. Και υπάρχει βέβαια και η τεχνική βοήθεια. Είναι πάντα ένας τρόπος για να υποστηρίζει όλους τους στόχους. Να πούμε τι έχουμε κάνει γενικώς μέχρι σήμερα. Γιατί μιλάμε ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει αρχίσει θεωρητικά το 2007. Στην πράξη δεν άρχισε το 2007, άρχισε το 2008. Δυστυχώς δεν άρχισε το 2007. Δεν άρχισε και έχουμε ευθύνες όλοι, νομίζω, γιατί αν είχαμε κλείσει το προηγούμενο, και αν τέλος πάντων, βέβαια δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά γενικότερα πράγματα, νομίζω θα μπορούσαμε να είχαμε αρχίσει νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, επειδή σε αυτό το επιχειρησιακό
Δεν έχουμε συμπλήρωμα προγραμματισμού με την κλασική έννοια που το ξέραμε μέχρι σήμερα, που ήταν το Ευαγγέλιο μας και ήταν η εξειδίκευσή μας και με βάση αυτό πορευόμασταν και αυτό κάθε φορά αναμορφώναμε, γιατί αυτό είχαμε δικαίωμα να αναμορφώσουμε σαν κράτος. Τώρα έχουμε ένα άλλο είδος, ας πούμε, συμπληρώματος που λέγεται τελικό δελτίο κωδικού θέματος προτεραιότητες. Μέχρι στιγμής έχουμε εξειδικεύσει περίπου το 54% των δράσεων του προγράμματος. Είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Για το υπόλοιπο θα εξακολουθούμε να ακούμε όλους εσάς, που είστε οι πελάτες μας εντός εισαγωγικών, στην ουσία οι συνεργάτες μας, ας πούμε, και θα μπορούμε να βάζουμε καινούρια θέματα μέσα, τα οποία βέβαια θα εμπίπτουν μέσα στους στρατηγικούς στόχους. Δεν θα είναι ανεξάρτητα και έξω από όλους αυτούς τους στρατηγικούς στόχους. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 33 προσκλήσεις για 90 δράσεις, περίπου για 567 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι το τέλος του 2009 προβλέπεται να εκδοθούν επιπλέον 39 προσκλήσεις για άλλα 500 εκατομμύρια. Και όταν λέω προβλέπεται, δεν είναι έτσι γενικός και ορίστος, το λέμε σαν ευχολόγιο. Ναι, είναι σε ένα στάδιο ωριμότητος αυτές οι προσκλήσεις. Άμεσα θα εκδοθούν κάποιες προσκλήσεις που αφορούν ερευνητικά προγράμματα και για τα οποία θα πρέπει να είστε έτοιμοι. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να σας πω ποιες προσκλήσεις έχουν εκδοθεί. Το ξέρετε, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να το ξανακούσετε. Όμως να σας πω λίγο ποιες, για να είστε λίγο έτοιμοι, ας πούμε. Ποιες είναι πρώτων πυλών. Οι κινητές βιβλιοθήκες. Μάλλον δεν σας αφορά αυτό. Αφορά τις δημόσιες βιβλιοθήκες και κάποιες. Προγράμματα επιχειρηματικότητας σε πάλε πας. Και αυτό προφανώς δεν σας αφορά. Εισαγωγική. Δεν ξέρω αν θέλετε να λάβετε μέρος. Ναι. Βεβαίως. Ωραία. Ωραία. Πολύ καλά. Ναι. Ενισχύεται και αυτά που λέω. Ωραία. Πολύ καλά. Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ερευνητικά προγράμματα ΑΕΗ Θαλής με σκοπό την ενίσχυση μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Ερευνητικά προγράμματα ΤΕΗ Αρχιμίδης με σκοπό την ενίσχυση της εφαρμοσμένης μεταδιδακτορικής έρευνας στα ΤΕΗ μέσω ερευνητικών ομάδων, οι οποίες είναι δυνατόν να οργανωθούν σε διατμηματικό ή διεπιστημονικό επίπεδο, διεξάγοντας έρευνα σε διευρυμένα επιστημονικά πεδία. Υποτροφίες με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Ενίσχυση των μονάδων διασφάλισης ποιότητας. Να πω ότι αυτές οι προτάσεις είναι σχεδόν, οι προσκλήσεις έχουν ένα βαθμό ωριμότητας. Όμως, προχωράμε έτσι ικανοποιητικά οι συνάδελφοι από τις μονάδες Α, προσκλήσεις για το ολοήμερο σχολείο, δράσεις για ΕΠΑΛΕΠΑΣ, που αφορούν προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό κλπ. Ερευνητικά προγράμματα δημοσθένης και αναξαγόρας, εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση και προγράμματα διαβίου μάθησης φορέων όπως η ΓΙΣΕΕ, η ΑΔΕΔΗ, ΑΜΕΑ κλπ. Αυτά είναι αυτά που ξέρουμε μέχρι σήμερα, αυτά που είναι στα άμεσα. Έχουμε όμως και ένα 46% μπροστά μας, το οποίο θα το συνδιαμορφώσουμε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, θα πείτε εσείς τι περίπου θέλετε, ποιες είναι οι ανάγκες σας και οι συνάδελφοι από τις μονάδες Α θα το λάβουν σοβαρότατα υπόψη τους και θα δούνε τι εντάσσεται, τι πάγεται μέσα στους άξονες, τους ήδη υπάρχοντες και τι μπορεί από όλο αυτό να προχωρήσει. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Είμαι στη διάθεσή σας να ακούσω ερωτήσεις, αν μπορώ να σας βοηθήσω σε κάτι. Και θα πρέπει να σας πω ότι γενικώς η διαχειριστική αρχή είναι στη διάθεσή σας. Είτε είναι οι συνάδελφοι των μονάδων Β, οι οποίοι τραβάνε και το μεγαλύτερο κουπί, θα μου επιτρέψετε την έκφραση. Έχουν το μεγαλύτερο φόρτο εργασίας. Είτε των μονάδων Α, οι οποίοι τώρα πια διαμορφώνουν τις προσκλήσεις και εντάσσουν τις προτάσεις σας. Αλλά είτε και εμείς, σαν μονάδα γάμα, που πια διαφοροποιούμαστε λίγο και γινόμαστε επιθεωρητές, αλλάζουμε λίγο το όνομα.
Έτσι, από ελεγκτές γινόμαστε επιθεωρητές. Είναι λίγο πιο έβυχο, κατά κάποιο τρόπο. Δεν ακούγεται έτσι λίγο άσχημα. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να σας ακούμε, να σας βοηθάμε και θα πρέπει να σας πω ότι και εσείς μας βοηθάτε, γιατί πολλές φορές με τις ερωτήσεις σας είναι πολύ καλή πηγή προβληματισμού για μας. Αναγκαζόμαστε όλοι μαζί να συζητάμε για να αποφασίζουμε και να σας δίνουμε μια απάντηση. Οπότε, πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Ήτανε πολύτιμη για μας. Θέλω να πιστεύω ότι και εμείς ανταποκρινόμαστε έτσι, επαρκώς, κατά κάποιο τρόπο. Καλή δουλειά, σας εύχομαι. Αν θα ήθελε ο κύριος Πρόεδρος να πει δύο λόγια επί των στόχων προγραμματικών που έθιξε η κυρία Ρέγκα. Κύριε Ρέγκα, σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, την Τρίτη θα συζητήσω και με τον ειδικό γραμματέα. Ωστόσο, διαζώσεις τώρα και να ακούν οι συνάδελφοι και τις θέσεις μου. Θα ήθελα να προτείνω το εξής. Και βεβαίως προσκαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να καταθέσουν κάποιες σκέψεις ανταποκρινόμενες σε αυτά που ακούσατε από την κυρία Ρέκα. Αν θελήσετε να μετασχηματίσετε αυτά που είπα σε πράξη, η κεφαλαιοποίηση των προϊόντων, των παραδοτέων, των υπηρεσιών και ό,τι αναπτύχθηκε από το ΕΠΑΕΚ πρέπει να είναι ένας στόχος. Κυρίως η συνέχιση και η συνεχής βελτίωση. Αυτό δεν έχει ληφθεί υπόψη στο διαβίου. Γιατί το διαβίου πολύ σωστά τώρα... Κοιτάξτε τη βελτίωση που είδα. Βλέπετε το υπόλοιπο 46% θα το διαβουλευτούμε ακούγοντας από κάτω. Αυτό είναι πολύ σωστή προσέγγιση σε σχέση με αυτό που είπα στην αρχή. Ότι το ΕΠΑΕΚ όπως το σχεδιάσαμε τότε, τέλη του 90, ήταν από πάνω, από τους επαϊόντες. Έτσι νομίζαμε ότι είμαστε. Τώρα λοιπόν είναι πολύ καλή προσέγγιση. Ωστόσο λείπει αυτό που θα συνδέσει το ΕΠΑΕΚ με το διαβίου μάθηση. Βλέπετε και ακούσατε τους συναδέλφους να μιλούν για τα αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα το παραδοτέο δεν είναι μόνο η βιβλιοθήκη ως σύγγραμμα. Είναι η όλη εμπειρογνωμοσύνη, οι διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί. Είδατε τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Εκεί βλέπω ότι υπάρχει η συνέχεια στους άξονες που είπατε. Ωστόσο, εκεί θα πρέπει επίσης να ληφθεί η μέρημνα πώς το ένα συνδέεται με το άλλο. Οι λεωφόροι ή τα οχήματα ή τα εργαλεία τα οποία πραγματικά θα δώσουν συνέχεια από τον έναν χώρο στον άλλον. Άλλος, τι θα γίνει. Ό,τι αναπτύχθηκε και φορτώθηκε στο δίκτυο θα πάψει να χρησιμοποιείται. Και επειδή δεν θέλω να τα λέω στον αέρα, διάβασα στο ΤΕΙ ένα Facebook που λέει μια και δεν χρησιμοποιείται το E-Class, ας επικοινωνούμε μεταξύ μας. Αυτό εμένα μου κοστίζει. Καταλάβατε. Διότι το E-Class, την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και ό,τι είπατε, τα πιστεύομαι ότι έπρεπε όχι μόνο να επενδυθούν, αλλά και να συνεχίσουν για να ανεβάσουμε το επίπεδο ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τώρα που δεν είναι μόνο το επίπεδο της εκπαίδευσης αλλά και η σύνδεση αυτής με την αγορά εργασίας. Πρέπει λοιπόν εκεί να σταθούμε. Και αν θα ήθελα ακόμα, γιατί θα τα μεταφέρετε αυτά και βλέπω και μερικούς φοιτητές μας εδώ, στην λίμνη της Πλαστήρα. Είσαστε εκεί. Ήμουν άκρος αντίθετος για πολλά πράγματα που άκουσα. Διότι πάντα είμαι κριτικός προς τα βελτίω. Είδα λοιπόν ότι πράγματι εσείς αναφέρετε και πολύ σωστά θα προκηρυχθούν τα έργα του Αρχιμίδη. Έσω έτοιμος. Ακούσαμε για τον Θαλή,
Αλλά ουσιαστικά τα ΤΕΙ έχουν ένα ελάχιστο μερίδιο σε αυτά. Τα ακούσαμε για το Δημοσθένη και τα λοιπά. Ωστόσο, η έρευνα η εφαρμοσμένη και στο νόμο για την έρευνα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας υπάρχουν και καινοτομίες. Ειδικά για αυτό το θέμα θέλω να σταθώ. Διότι η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα ως πράξη, όπως προκηρύχθηκε, έχει μόνο soft ενέργειες και γι' αυτό ανεβαίνω και την τρίτη επάνω. Πώς θα τις κάνουμε πραγματικά καινοτομική. Η καινοτομία ουσιαστικά, όπως και η έρευνα, δεν χρηματοδοτείται. Και εδώ είναι που θα πρέπει, σε αυτό το 46%, εγώ να πολεμήσω, όπως το συζητήσαμε και Σύνοδο Προέδρων, υπέρ των ΤΕΙ, όπως τα πανεπιστήμια, κύριοι συνάδελφοι, έχουν κύρια αποστολή την βασική έρευνα και μέσω αυτής απονέμουν και το διδακτορικό δίπλωμα, με μία καμπύλη οποιοδήποτε σχήματος, ανάλογα με τις επιστήμες τις οποίες υπηρετούν. Το ίδιο και τα ΤΕΙ ξεκινούν και αυτά από τη βασική έρευνα μέσω συνεργασιών ή συναδέλφων που κάνουν έρευνα ακόμα και μη χρηματοδοτούμενοι, διότι πράγματι στα ΤΕΙ γίνεται και έρευνα μη χρηματοδοτούμενη, προσέπαινο αυτών των συναδέλφων, και κυρίως αυτή η καμπύλη μεταφέρεται στην εφαρμοσμένη και τις καινοτομίες. Σήμερα, ευτυχώς που δεν έγινε η σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη και τον Πρίτανη και εμένα, που έχουμε την Επιτροπή για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομίας, καθιστώ γνωστό προς πάντας και με συζήτηση, συζητώντας. Το Πανεπιστήμιο έχει ένα ρόλο και μία αποστολή. Δεν καταλαμβάνει ως μία ορθογώνια κατανομή όλο τον χώρο βασικής έρευνας μέχρι και την καινοτομία, διότι δεν μπορεί ένας χώρος να υπηρετήσει όλες αυτές τις ανάγκες. Διότι τότε δεν μένει παρά να έχεις τα πάντα στον χώρο σου, μέχρι και τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις προς ανάπτυξη εκεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τον ρόλο σαφώς. Αλληλοκαλύπτεται στην ανώτατη εκπαίδευση ο ρόλος των πανεπιστημίων και ΤΕΙ, όπου όμως τα πανεπιστήμια μας έχουν ένα κύριο βάρος και προσανατολισμό στη βασική έρευνα, τα πορίσματα της οποίας πρέπει να επικυρώνονται, να βελτιώνονται, να αξιολογούνται και να μεταφέρονται μέχρι το τελικό προϊόν. Τούτη την ευθύνη την έχει ένας άλλος χώρος ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί. Στόχος λοιπόν αυτού του νέου επιχειρησιακού προγράμματος, σωστά είναι η ανώτατη εκπαίδευση όλοι μαζί ως ένα, μία οντότητα εθνική που θα πρέπει να συνδεθεί με τις ανάγκες και την άνοδο της παραγωγής και των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να βελτιωθεί, να ενισχυθεί η έρευνα προς τα ΤΕΙ. Τα ΤΕΙ ουσιαστικά στο πρόγραμμα της έρευνας πολύ λίγο συμμετέχουν, Αρχιμίδης, σε ένα μικρό ποστό, ούτε 10% της έρευνας, και θα πρέπει, επειδή το διαδίου μάθηση δεν είναι η βασική έρευνα την οποία έχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, θα πρέπει λοιπόν να ρίξει το κύριο βάρος στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η χώρα για αυτό έχει ανάγκη. Για νέα προϊόντα, ανταγωνιστικότητα και υπηρεσίες. Δεν θα βγάλω άλλο λόγο, θα σταματήσω. Αλλά θέλω να πω ότι την Τρίτη, πραγματικά εκεί επάνω, μεταφέρω, κύριε συνάδελφοι, αυτά που είπα, και τα είπα τώρα, να ακούσει και η κυρία Ρέκα, είναι απέτηση, και μάλιστα θα έχουμε και κάποιοι πρόεδροι σήμερα μια συνάντηση επί τη ευκαιρία, για να μπορέσουμε να διατυπώσουμε με αυτή την πρόταση που λέω και να έχει και ευρύτερη απήχηση για την Τρίτη. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς ότι συμφωνώ με όσα λέτε. Δεν έχω καμία, μα απολύτως καμία αντίρρηση από αυτό. Θα πρέπει βέβαια να σας πω ότι όσον αφορά αυτό που είπατε στην αρχή, ότι τι θα γίνει, έγινε κάτι
πώς θα διατηρηθεί αυτό, μήπως αλλάξει στην πορεία, μήπως δεν συντηρηθεί. Αν δείτε μια απόφαση ένταξης, που είμαι σίγουρη ότι έχετε δει δεκάδες, θα δείτε μέσα ότι κάποιοι από τους όρους λένε ότι πρέπει το πρόγραμμα να καθίσταται λειτουργικό. Στο τέλος, το πρόγραμμα να λειτουργεί σε όλη του την έκταση, αλλά και κάτι ακόμη, ότι πρέπει να είναι ο φορέας, όταν γίνεται η αξιολόγηση των προτάσεων, εμείς υποτίθεται ότι αξιολογούμε και αυτό είναι το μεγάλο βάρος που έχουμε και εμείς. Γι' αυτό λέω ότι όταν τα κάνουμε καλά, τα κάνουμε όλοι μαζί καλά. Και όταν δεν τα κάνουμε καλά, όταν πάσχει το σύστημα, πάσχει και από τις δυο μεριές. Δεν πάσχει ούτε μόνο από τους τελικούς δικαιούχους, ούτε μόνο από το Υπουργείο Παιδείας. Εμείς εκ προημίου θεωρούσαμε ότι ο φορέας, με το τέλος κάθε πράξης, θα έχει τη δυνατότητα αυτή την πράξη να τη συνεχίζει. Δηλαδή έφτιαξε ένα τμήμα, ίδρυσε ένα τμήμα. Ναι, θα έχει φτιάξει αυτές τις υποδομές και μετά θα ενταχθεί στον κρατικό προϋπολογισμό και όλοι ξέρουμε τώρα τι γίνεται με το πέρας της χρηματοδότησης από το ΕΠΕΚ. Όλοι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Εσείς ψάχνετε για χρήματα, εμείς λέμε δεν μπορούμε να σας χρηματοδοτήσουμε και το φέρνουμε γύρω. Όμως είναι ευθύνη μας, δηλαδή και δική σας ευθύνη να κάνετε κάτι και εμείς να μην κλείνουμε τα μάτια, να λέμε εάν ο κρατικός προϋπολογισμός εκτιμούμε για τους χύψη λόγους ότι δεν μπορεί να δώσει συνέχεια σε αυτό το έργο, να μην το χρηματοδοτήσουμε, να μην το αρχίσουμε να το χρηματοδοτούμε, γιατί θα πάει στράφη κατά το κοινό λεγόμενο. Το ένα που ήθελα να πω είναι αυτό, ότι συμφωνώ, αλλά έχουμε και οι δύο ευθύνες σε αυτό, και το ΕΠΑΕΚ και το Υπουργείο, και οι φορείς. Θεωρώ τον διάλογο πολύ γόνιμο αυτό που ξεκινάμε. Θα σας απαντήσω ευθέως. Όχι σε εσάς. Ναι. Στους συναδέλφους. Για να σας κάνω γνωστή τη στρατηγική την οποία ακολουθώ. Οι πόροι τους οποίους προσπαθούμε να επιτύχουμε και να αυξήσουμε από το 0,71% να το κάνουμε 7,1%. Ναι. Γίνεται η προσπάθεια αυτή, γίνεται για να καλύψουμε τις ενέργειες που θέλουμε του στρατηγικού μας σχεδίου. Έχει ένα στρατηγικό σχέδιο. Όπως είπε η κυρία Πενταράκη, ποιος άλλος, δεν το κάνουμε αυτό γιατί θέλαμε να πάρουμε τα λεφτά, γιατί το πιστεύουμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι το άγνο. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν και άλλοι πόροι. Υπάρχει και το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων και ο τακτικός προϋπολογισμός και τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα και τα περιφερειακά, όπως είπατε, των υποδομών κτλ. Τα οποία θα πρέπει σαφώς να γνωρίζουμε καλώς. Και ακόμα δεν γνωρίζουμε τον συντονισμό μεταξύ του περιφερειακού και του εθνικού σκέλους, όπως ξέρετε. Αλλά αυτό ας το αφήσω. Το πρόβλημα όπως το θέσατε εσείς, που είναι πάνω από την ευθύνη τη δική μας, πάνω από την ευθύνη τη δική σας. Και αυτός ο διάλογος θα πρέπει να γινόταν και με τον Υπουργό, όπως έγινε σε Σύνοδο. Όταν κατά νόμο, βάσει νόμου, τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ καλούνται να υποβάλουν τα τετραετή αναπτυξιακά προγράμματα. Στο τετραετές αναπτυξιακό πρόγραμμα πρέπει να εντάσσονται και όλα αυτά. Διότι το κάθε ΤΕΗ και το κάθε πανεπιστήμιο έχει ένα τετραετές αναπτυξιακό πρόγραμμα. Και μόνο με αυτό μιλάει. Αν μιλούσε με τέτοια πολυγλωσία, βεβαίως κατόπιν θα φτάναμε σε αυτές τις καταστάσεις που έχουμε φτάσει. Πρέπει λοιπόν να πιστεύουμε ότι φτιάχνουν ένα τετραετές ένα τμήμα και όλα τα ιδρύματα, το τετραετές του σχέδιο, και μερική χρηματοδότηση έχεις από αυτό, κάποια άλλη από τον τακτικό προϋπολογισμό και όλα αυτά, όλες αυτές οι πηγές, οι πολιτικές ηγεσίες των αρχών, των ιδρυμάτων, δεσμεύονται, γι' αυτό που πολύ σωστά είπατε, για τη συνέχεια και βελτίωση. Αυτό δεν έχουμε επιτύχει στη χώρα. Αυτό το νοικοκύρεμα, πιστέψτε. Αυτή την δέσμευση που λέμε στα ευρωπαϊκά. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Να πούμε για το δεύτερο. Μιλήσατε για την έρευνα και ότι το ΕΠΕΚ χρηματοδοτεί μια soft έρευνα κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Μια πολύ... Ενώ θα έπρεπε κατά κύριο λόγο να είναι ο κύριος έτσι, χρηματοδότης ας πούμε, της έρευνας. Και εδώ συμφωνώ μαζί σας. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεχωρίσει αυτό το Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Και, δηλαδή, μαζευτήκαμε πολλοί φορείς.
Βέβαια, να θυμόμαστε πάντα ότι εμείς μιλάμε για ΕΚΤ. Δηλαδή και το ΕΚΤ έχει κάποιους κανονισμούς, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει το ΕΚΤ εφαρμοσμένη, βασική έρευνα. Και βασική έρευνα. Ναι. Βασική έρευνα. Όχι, όχι. Δεν ξέρω πώς το λέτε. Για διδακτορικό. Βασική έρευνα. Ναι. Οι υποδομές πρέπει να διασφαλίζονται από το περιφερειακό σκέλος ή να εγγυάσει ότι έχει την υποδομή. Ωστόσο, τα δύο σκέλη ανώτα της εκπαίδευσης που είναι ισοπληθή, αυτή η χώρα θα στηριχθεί σε 200.000 φοιτητές της τεχνολογικής εκπαίδευσης και σε 200.000 φοιτητές της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Είναι δύο χέρια μιας χώρας. Αλλιώς είσαι κουλός. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτό είπα στη σύνοδο. Δεν μπορείς παρά ταυτόχρονα με την ίδια πολιτική να χρηματοδοτείς αυτά ή να δώσεις αίμα και σε αυτά τα δύο χέρια. Δεν μπορείς λοιπόν η έρευνα που είναι η βασική πηγή παραγωγής γνώσης μέχρι που να γίνει καινοτομία, δηλαδή τελικό προϊόν, δεν μπορείς να παραγνωρίσεις αυτή την ανάγκη για να αναπτύξεις την οικονομία σου και να χρηματοδοτείς μόνο μέσω κάποιων υποπρογραμμάτων. Θα λείπει, θα χώρα κτλ. Αναξημένη που λέω και την βασική έρευνα. Θα πρέπει να φτάσεις μέχρι και την καινοτομία. Σε αυτό το πλαίσιο φτάσαμε βέβαια εδώ στην περιφέρεια και γι' αυτό θα γινόταν σήμερα η σύσκεψη. Δεν μπορούμε συνέχεια σε αυτή τη χώρα να χρηματοδοτούμε βασική έρευνα. Ας παράγουμε και 1.000 διδακτορικά τον μήνα. Αυτά δεν φέρνουν στην οικονομία αίμα. Καταλάβατε. Ανταγωνιστικό προϊόν εξαγώγημο πρέπει να βγάλει αυτή η χώρα και αυτό το βγάζει με καινοτομίας. Και αυτό το διαβίου και το ΕΣΦΑ αυτή την ευκαιρία δίνει. Και αυτό δεν αντιλέγουμε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει διαμάχη. Αλλά τώρα μου δόθηκε η ευκαιρία, ξέρετε, όσες ακούω και ακούω τους εκπροσώπους των αρχών, να λέω αυτά εκφράζοντας όλη την αγωνία νέων και συναδέλφων, αυτά που έχουμε, αυτά που βιώνουμε εδώ. Η χρηματοδότηση να είναι σκληρή, να είναι ελεγχόμενη, να είναι πιστοποιούμενη, αλλά να είναι χρηματοδότηση. Και εμείς να προτείνουμε πραγματικά προγράμματα που αφήνουν κάτι τι, μετρήσιμο. Στην πράξη όμως δεν γίνεται, έτσι το ξέρετε. Το ξέρω και γι' αυτό σας λέω, αν δείτε στον κύριο Κοντογιάννη το έγγραφο που έστειλα χθες, γιατί δεν μπόρεσα να ανέβω στην Αθήνα, αφού καθημερινά πρέπει να είμαι εδώ. Είναι πολύ σκληρό. Δηλαδή είναι πολύ. Λες ότι πρέπει να είναι κάτι tangible. Κάτι που το παραδοτέο το πιάνεις και το βλέπεις. Δεν μπορεί να είναι θεωρητικό. Λέει ωφελούμενη. Θέλω να σας τα πω εγώ έτσι σκληρά. Τι είπα να πει ωφελούμενη. Πήρα τη λεφτά, δηλαδή. Τι σημαίνει ωφελούμενος. Δεν ακούω. Αυτή δεν είναι η αλήθεια. Δεν πρέπει να καταλαβαίνω τι σημαίνει ωφελούμενος. Γενικολογώ. Λέω κάποιες ωραίες λέξεις στρογγυλές και είμαι και ευχαριστημένος και λέω και τους έπεσα. Τι σημαίνει ωφελούμενος. Είναι για αυτά τα πράγματα είμαι αυστηρός πολλές φορές και δεν πιστεύω ή προκαλώ ή κριτικάρω, κατάλαβα. Μόνο και μόνο για μια τάση βελτίωσης. Πριν φτάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνεδρίασης, που είναι ο μπουφέ στο οποίο είστε όλοι προσκαλεσμένοι, και ολοκληρώνοντας την ημερίδα αυτήν, θέλω να υπενθυμίσω αυτά που είπε ο κύριος Τσαγιάννης στη Σύνοδο των Προέδρων, ότι εμφανίσαμε πολύ μεγάλη ως ΕΠΕΑΕΚ απορροφητικότητα, πολύ μεγάλη επιλεξιμότητα. Είμαστε, νομίζω, πρωταθλητές στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος, από πλευράς επιλεξιμότητας. Αυτά μας τόνισε στη Σύνοδο των Προέδρων. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους στην ΕΙΔ και μεταξύ αυτών, αυτούς που προσωπικά γνώρισα, όπως τον Βασίλη, την Αθηνά, την Ζωή, τον Δημήτρη και τους άλλους, τους οποίους εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ. Ολοκληρώνοντας, θέλω να προσφέρω, να παραδώσω μάλλον στην κυρία Ρέκα, εκτός από το φάκελο και τα μολυβάκια, τα δύο CD, το ένα αφορά
τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων επί ΑΕΚ, συν τα πρακτικά που θα σας αποσταλούν μέχρι τη Δευτέρα. Το άλλο αφορά μία συνέντευξη πάνω στα θέματα του ΕΠΕΚ, πολύ λεπτομερή, στην οποία του Προέδρου του ΤΕΙ Πάτρας προς το ψηφιακό κανάλι, το ΙΝΤΒ. Μια και αναβαθμιστήκατε ως ελέγκτρια σε επιθεωρήτρια, σας προσφέρουμε ένα USB stick πολλών γιγαμπάιτ, ώστε να χωρέσουν όλοι οι έλεγχοι. Τέλος, να σας προσφέρουμε, κατόπιν προτροπής του κυρίου Γεωργάκη, ένα προσωπικό δώρο που είναι το βιβλίο «Ιερά προσκυνήματα». Και να μας επιτρέψετε να ζητήσουμε να δώσετε ένα ίδιο φάκελο στον κύριο Κοντογιάννη. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε την ημερίδα. Σας ευχαριστώ. Ήταν τιμή μου που συνεργάστηκα μαζί σας. Το ΕΠΑΕΚ έκλεισε.